Καλημέρα, αδέρφια, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι. Είναι η Τρόικα στον Λίμπρο της καρδιάς σου κάθε πρωί από Δευτέρα ως Παρασκευή 10 με 12 εδώ στις Επάλξεις. Με Δημήτρη Τρομπατζόγλου που έχω να τον δω κάτι μερούλες. Με Χρήστα Τσαλτίδη που είναι εδώ, είναι στις Επάλξεις και ετοιμάζει κάτι για τη συνέχεια. Και φυσικά με την αφεντομουτσουνάδα μου Μάριος Ασλαμής για τους φίλους Ασλαμάς. Για ένα ακόμη πρωινό μαζί μας, δίπλα μας, αρρωγός στην δύσκολη αυτή προσπάθεια, Σωτήρης Δασκαλάκης, φίλος από τα παλιά. Λοιπόν, είναι γνωστό τη σπάση, και το ποιοι είναι αυτή τη σπάση, και αυτή είναι γνωστή, τη σπάση, δεν είναι έτσι δηλαδή, ότι δίνουν μια πάσα και τους λέμε, είναι γνωστό τη σπάση, ότι τηλεφωνικές γραμμές ανοίγουμε μετά τις 11, πάντα έτσι, μετά τις 11. Όμως ανοίγουμε αυτή τη στιγμή μόνο για έναν άνθρωπο, μόνο για έναν, για να μην γίνει παρεξήγηση, μην καλέσει κανένας άλλος, μόνο για έναν άνθρωπο. 2310, 287, 8. 888 ή από κινητό 6945, τα υπόλοιπα ίδια, 287 και 3 οκτάρια, γραμμή μόνο για έναν άνθρωπο, για τον 44χρονο καθηγητή φυσικής, πανεπιστημιακό, Mark Geiger, τον Αμερικανό διαιτητή του χθεσινού αγώνα Νότια Κορέα ΟΗΕ. Μόνο για αυτόν, για να μας πει πού βρήκε τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων, στο 90. Στο 90, δεν λέω τα 11 που κράτησε σύνολο, σύνολο κράτησε 11. Εννοώ, στο 90 δείχνει 6 λεπτά καθυστερήσεις. Στο άλλο μάτς έγινε ψιλομπάχαλο, ξαπλώνανε, ανοίγανε μύτες, ράνανε, δείχνανε, Μεξικό-Σουηδία, και ο διαιτητής, ο Νέστορ Πιτάνα, έδειξε 4. Σε αυτό το μάτς, πού τα βρήκε τα 6 λεπτά? Είμαι νυφάλιος, είμαι γαλήνιος, είμαι ήρεμος. Απλά του λέω, επειδή ξέρω ότι ακούει ή ακούει κάποιο συγγενής του ή φιλικό του πρόσωπο, μόνο για τον 44χρονο καθηγητή φυσικής Mark Geiger από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τα 6 λεπτά πού τα βρήκες? Τα 6 λεπτά πού τα βρήκες? Είμαι ήρεμος, είμαι νυφάλιος. Σωτήρη, το άλλο το έχεις έτοιμο αν χρειαστεί. Μπράβο παλικάρι, μπράβο, να είσαι καλά. Λοιπόν, ο Σωτήρης είναι έτοιμος για να ακούσει μαζί σας κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η νυφαλιότητα και η γαλήνη έχει να κάνει και με το από πού ψωνίζεις. Και όταν ψωνίζεις από τα Media Mart, όσο να είναι, έχει ρε παιδί μου, έχεις γαλήνη και νυφαλιότητα, γιατί σήμερα έχει αγώνες και φυσικά θες να δεις το match σε μεγάλη τηλεόραση, έτσι. Ή έχει χαλάσει ψυγείο σου και θες κρύες μπύρες. Okay. Ή ξέχασες την επέτειό σας, γιατί σου έχουν απορροφήσει τα μάτς και θες να τις κάνεις ένα δώρο για να μην φας την παντόφλα της ζωής σου. Υπάρχουν πολλοί λόγοι να θέσεις συσκευή να φτάσει στα χέρια σου την ίδια μέρα για να μην γίνει κανένα σκηνικό. Αλλά μόνο ένας τρόπος να πραγματοποιηθεί. Αυθημερών παράδοση από τη Media Markt. Κάνε παραγγελία μέχρι τις 3 το μεσημέρι, όχι τα ξημερώματα, μέχρι τις 3 το μεσημέρι και θα σου έρθει την ίδια μέρα. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός Media Markt. Λοιπόν, τι παίζει στις άχαστες ευκαιρίες της εβδομάδας της Media Markt? Κορυφαίες λευκές συσκευές άνω των 399 ευρώ με 20% επιστροφή, με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή. Τις άχαστες ευκαιρίες της Media Markt θα τις βρεις σε όλα τα καταστήματα Media Markt και στο mediamarkt.gr. Πρόλαβε έως τις 8 Ιουλίου, επαναλαμβάνω, έως τις 8 Ιουλίου, οικιακές συσκευές με 20% επιστροφή μόνο στη Media Markt. Λοιπόν, κοντά μας είναι και η βασιλική ρετσίνα, η ρετσίνα με την παραδοσιακή, πλούσια, αυθεντική γεύση, τώρα ακόμη καλύτερη, πιο βελτιωμένη. Βασιλική ρετσίνα από την Μεσημβρία Ινοποιητική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 713 981, θα ακούσεις μια φωνή να λέει Μεσημβρία Ινοποιητική, λέγεται, και θα σε παραπέμψει στην βασιλική ρετσίνα.
Κοντά μας φυσικά και τα είδη και αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά είδη Regina. Μπες τώρα στο site reginabanio.gr, γράφεται μπάγνο εννοείται, και ξεφύλισε τον κατάλογο με τα προϊόντα της Regina, τα οποία μπορείς να βρεις σε επιλεγμένα καταστήματα. Καλημέρα Regina. Έγινε χαμός, έγινε πανικός, έγινε μεγάλος οδυρμός. Που, μα εψέ το απόγευμα και εψέ το βράδυ, στην πίτσα Mr. Gold. Τα ντιλιβεράκια πηγαίναν και ερχότανε. Οι ντιλιβεριές πηγαίναν και ερχότανε. Ονειρικές πίτσες. Για παράδειγμα, τρεις πίτσες κανονικές, 78 εκατοστά μετά συγχωρήσεως, μόνο 9,90. Πώς να μην γίνει χαμός στον Mr. Gold, στις Οικές, στη Μεσολογγίου 2, μετά το γήπεδο του ιστορικού και τεράστιου Βυζαντινού Αθλητικού Ομίλου. Ρωτάω τώρα εγώ. Και θες να κάνεις ντιλιβεριά και απόψε που έχει 4 ματσάρες, έτσι, στον Mr. Gold, 2310-628-586. Το λέω άλλη μια φορά, πάρε χαρτί, ωραία, πάρε στυλό, ωραία, 628-586. Λοιπόν, Σωτήρη, κλείνεις για λίγο τη μουσική, παλικάρι μου. Το άλλο είπες, το έχεις έτοιμο και σε παραδέχομαι. Τελικά ήταν τέτοιο, Χωματά ή Αστεριάδη, Πόπι. Ναι, αυτό το κομμάτι και κάποια άλλα από το νέο κύμα είναι, ρε παιδί μου, απίστευτο. Να φύγουμε από τα μηνύματα του Κωστή, τον οποίο καλημερίζω και on air. Τον Κωστή, παιδιά, Τσατσαρό, δεν έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ. Μου λέγανε θα έρθει ο Τσατσαρός, λέγανε παιδιά, νόμιζα ότι είναι και Αριανός και νόμιζα ότι είναι συγγενής του σαξοφωνίστα. Δεν έχω ακούσει ποτέ Κωστή Τσατσαρό. Και τον ακούω τώρα, τελευταίες δύο μέρες, που ήρθε αυτή η λάμπα από την Ιταλία, μπαίνει μέσα στο Real. Είναι απίστευτο. Έχω Real, κανονικά, ή έχω Real το πρωί και μπαίνει ο Τσατσαρός. Τον ακούω. Σήμερα, χθες άκουγα πολύ για τον Λεβέκ. Λέω μη χειρότερο, τι λάμπα φέραμε, ρε παιδιά. Αυτή δεν είναι λάμπα. Λοιπόν, εσεμεσικό ξεπαρθένιασμα από έναν από τους πιο πιστούς εσεμεσάκηδες του Λίμπερο. Καλημέρα! Τι έγινε ρε παιδιά με την Μάιμαν Σκαφτζιζιν Βαγκανιχάιλ Ουμπλα Ουμπλουμπλίχ? Δεν μπορέσανε τα Τουρκοτινισιογκανεζοβραζιλιανοπονοπολωνάκια να περάσουν από τους ομίλους. Αυτούς που πάντα νικάνε στο τέλος, όπως είπε ο Λίνεκερ. Μία από τις λίγες αλλά μεγάλες χαζομάρες που έχει πει ο Γκάρι. Άιντε δρόμο στον ΟΗΕ του ποδοσφαίρου. Karma is a bitch. Σαν χθες ήταν ο αγώνας με το ακυρωθέν γκολ του Λάμπαρντ. Come on England, καλημέρα Θουβού. Ναι, τώρα το μαθαίνω αυτό. Σοβαρά. Θουβού, βαθιά υπόκληση. Σε ευχαριστώ για ό,τι κάνεις για την εκπομπή. Το εννοώ και ειδικά για μένα. Το εννοώ, δεν κάνω πλάκα. Πήρα χθες ένα μήνυμα από τον Παναγιώτη Παπαδόπουλα, πήρα αρκετά μηνύματα από τον Παναγιώτη, αλλά το ένα στην ουσία ακουμπάει, πατάει πάνω σε αυτό που λέει ο Θουβού και έχει να κάνει με τον Γκάρι Λίνεκερ. Πραγματικά με ανατρίχεσαι ο Παναγιώτης με το μήνυμά του, πραγματικά. Να πω όμως κάτι, δίνουμε σήμερα δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Θα βγάλουμε δύο νικητές, προσέξτε, δύο νικητές. Ο καθένας καβατζώνει από ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Με ποιον τρόπο? Πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό. Γράφεις το ονοματεπώνυμό σου. Παράδειγμα, Κωστής Τσατσαρός, λέω εγώ, παράδειγμα. Και δίπλα γράφεις το όνομα μίας κορεάτικης εταιρείας. Από όποιο αντικείμενο θέλεις. Air condition, μηχανάκι, πιστολάκι για τα μαλλιά, τοστιέρα, ό,τι θέλεις. Σαμπουάν, αρκεί να είναι κορεάτικο. Το όνομα μιας κορεάτικης εταιρείας. Και το αποστέλεις στο 54526. Έτσι, FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σου, το όνομα μιας κορεάτικης εταιρείας, μία μας αρκεί. Να είναι κορεάτικη όμως, Δεν μας νοιάζει τι αντικείμενο, σε τι αντικείμενο θα είναι. Μπορεί να είναι αλυσίδα κορεατικών ξενοδοχείων. Okay. Και το αποστέλεις στο 54526. Χρέωση μηνύματος 1€ και 24 λεπτά. Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και φόρου κινητής τηλεφωνίας.
Καταρχάς, να ξεκινήσουμε με αυτό που έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, γιατί τα πράγματα είναι λίγο επικίνδυνα και πάνω απ' όλα είναι η καθημερινότητα του ανθρώπου και η αγάπη και η φροντίδα για όλους τους ανθρώπους. Ανεξαρτήτως πιστεύω, θρησκείας, ιδεολογίας, πολιτικής, κοινωνικοπολιτικής και πάει λέγοντας. Και το τι μουσική ακούνε και το τι ακούνε, τι διαβάζουν και δεν ξέρω τι. Λοιπόν, προσοχή, προσοχή, στο κέντρο της πόλης όσοι κινείστε, έρχεστε από Βασιλή Σόλγας, Βασιλέως Γεωργίου και μπαίνετε πλατεία Χάνθ προς Τσιμισκή, για πάρα πάρα πολλά μέτρα έχουν χυθεί λάδια. Είναι τα πράγματα πολύ επικίνδυνα και για τους εποχούμενους σε τετράτροχο, αλλά κυρίως για τους εποχούμενους σε δίτροχο. Είτε είναι ποδηλάτες, είτε εποχούμενοι σε σκούτερ, παπάκια, μηχανές πίστας, ξερά, μοτοκρός, πιστιάρες, αλανιάρες και όλα αυτά. Έτσι. Έχουν χυθεί λάδια από άρματα πάντζερ. Τα κάνανε σέρβις και υπήρχε κάποιο πρόβλημα και φύγαν τα λάδια όλα και μετά την Χάνθ, για περίπου 200 μέτρα, υπάρχουν λάδια, οπότε προσοχή σε όλους τους συνανθρώπους μας οι οποίοι κινούνται εκεί πέρα, ακόμη και οι πεζοί. Ακόμη για τους πεζούς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Απίστευτο. Εσύ με ενημερώνεις του Βου ότι σαν χθες ήταν ο αγώνας με τη μεγάλη αλητεία που από κάποιον ρουφιάνο στήχησε ή κάποιους ρουφιάνους, έχουμε αρκετούς στην πόλη, προφανώς Γερμανοτσολιά, στήχησε εσουρού στον Λίμπερο. Το ψάχνουμε ακόμα τον Παναγιώτη. Ποιος είναι ο Γερμανοτσολιάς ή οι Γερμανοτσολιάδες οι οποίοι κάναν τη ρουφιανιά για το γκολ εκείνο που πέρασε η μπάλα 1,5 μέτρο και ο διαιτητής και ο επόπτης δεν είδαν τίποτα. Ούτε ο διαιτητής, ούτε ο βοηθός του, συγγνώμη. Παλιά ήταν επόπτης. Ήταν linesman, τώρα είναι assistant. Συμφωνώ απόλυτα. Karma is a bitch, πραγματικά. Karma is a bitch, για να το πω έτσι, αλλά, να το πω αλλά Αλέξης Τσίπρας, karma is a bitch. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Θουβού σου αφιερώνω το μήνυμα του Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Το ποδόσφαιρο παίζεται 11 εναντίον 11 και στο τέλος κερδίζουν 11 λεπτά περισσότερο χρόνο οι Γερμανοί. Άντε ρε Λίνεκερ, όσο σε αγαπούσα μικρός, τόσο μου γυρνάς τα άντερα πλέον, άντε βγες και μίλα. Μπράβο ρε Παναγιώτη, μπράβο. Λίνεκερ, αυτοί εδώ οι αλυταράδες κάποτε, εντάξει δεν σε σφάξανε στον ημιτελικό του 90, ήσασταν 30 φορές καλύτεροι, ήμασταν 30 φορές καλύτεροι και απλά με τον Das Patten πέρασαν αυτοί. Τα δάκρυα του Γκασγκόιν ακόμη τρέχουνε. Τα δάκρυα του Γκάζα ακόμη τρέχουνε. Καλά λέει ο Παναγιώτης. Γκάρι Λίνεκερ, τουίταρε κάτι με τους χρόνους που παίρνουνε. Το λέω τώρα που αποκλείστηκαν, γιατί αν περνούσανε, μπορούσε να πει ο καθένας και ο Σωτήρης να μου πει τώρα ορίεσαι επειδή περάσανε και το βάλαν στο 90-9. Χθες παίχτηκαν 11 λεπτά παραπάνω. Το μάτς το βλέπα όλο. Οι άλλοι οι παλίκαροι δεν ξάπλωσαν κάτω ούτε μισή φορά. Αν έπαιζε ο Ηρακλής σε ένα μάτς έτσι όπως έπαιξαν χθες οι περήφανοι Ανατολικοριασιάτες, θα ήμουν σήμερα με τη μύτη σηκωμένη μέχρι εκεί πάνω. Δεν θα έλεγα καλημέρα ούτε συγχωρεμένη τη μάνα μου. Οι άνθρωποι δεν πέσαν κάτω και έδειξε ο Αμερικανός 11 λεπτά. Και σε ρωτάω, ρε Μαρκ Γκάιγκερ, σε ποιους δίνεις 6 λεπτά, σε αυτούς που το 2002 σε ξεσκίσανε με το χέρι του Φρίνγκς πάνω στη γραμμή, σφάξαν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που αυτό το χέρι, αν γινότανε σε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, θα είχαμε νεκρούς. Χτυπάω ξύλο. Τους δίνεις 6 λεπτά για να γίνουνε μάγκες και να λένε οι δημοσιογράφοι της Ερουτου. Χτυπάει ακόμη η καρδιά της πρωταθλήτριας. Πού είναι ρε Βασίλη η καρδιά της πρωταθλήτριας? Πριν 4 μέρες χτύπησε που τους έγινε ο Das Patten τόσος.
που έδειξε 5 λεπτά αντί για 3. Που οριόταν η Σουηδή. Και μένα, αν μου δίνει 5 λεπτά αντί για 3 και 6 αντί για 4, η καρδιά μου θα χτυπούσε. Σαν πρωταθλητή. Μπράβο Χρήστο. Μπράβο 507, έτσι. Μία εταιρεία κορεάτικη μπαίνει στην κλήρωση. Δύο νικητές θα βγάλουμε. Δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου εισαγωγής. Και μπορεί να δώσουμε και έξτρα με quiz της στιγμής. Ο χθεσινός θρίαμβος της Νότιας Κορέας ανάμεσα σε άλλους είναι αφιερωμένος και στους άντρες του ΕΞΕ. Του ελληνικού εκστρατευτικού τάγματος που το 1950 πολέμησε στη Σεούλ, που αναπτύχθηκε στον λόφο, στο ύψωμα 338 και στον άξονα Σεούλ Ουιζουμπού. Παρολίγο θα πήγαινε εκεί πέρα και ο πατέρας μου, συγχωρεμένος. Αλλά είχε υπηρετήσει 5,5 χρόνια. Και αναγνωρίστηκε αυτό και του είπανε μην πας. 5,5 χρόνια φορούσε το χακί. Αφιερωμένη χθεσινή νίκη και στους άντρες του ΕΞΕ. Ελπίζω να μην έχουμε κανέναν από τους άντρες του ΕΞΕ που χθες να υποστήριζε Γερμανία. Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο έγκλημα. Γιατί ζούνε. Αρκετοί από εκείνους. Αυτό για να φτιάξω λίγο και τα εθνίκια που μ' ακούνε. Γιατί εγώ θέλω να τα λέω όλα. Η Ανατολική Ασία από χθες είναι στις φλόγες. Στη Σεούλ έγιναν ολονύχτια πάρτι. Όχι με ούζα. Με Younger Meister. Έτσι. Αν ακούει ο μάνατζερ του Δημήτρη του Γιαννούλη, του αριστερού επιστοφύλακου του ΠΑΟΚ, να τον πάρει τώρα από τον ΠΑΟΚ. Τώρα. Τώρα, σήμερα το πρωί, τώρα. Θεωρώ ότι ήδη το έχει κάνει. Και να τον πάει για μεταγραφή στην Εθνική Γερμανίας, όχι σε σύλλογο, μην είναι παρεξήγηση. Και να πάρει λεφτά και ο ΠΑΟΚ, τρελά. Στην Εθνική Γερμανίας. Γιατί αναρωτιέμαι πόσους Γιώνας Έκτορ θέλει για πρωινό ο συμπαθής νεαρός πιερεύς. Αναρωτιέμαι. Και πολλά άλλα αναρωτιέμαι μετά το χθεσινό Νότια Κορέα 2, ΟΗΕ 0. Επειδή θέλω να είμαι δίκαιος. Βαθιά υπόκληση σε δύο Γερμανούς. Γεια σου Σωτήρη. Τον Μάτς Χούμελς, 529. Τον Μάτς Χούμελς, τον 29χρονο στόπερ της Bayern München και τον Νίκλας Ζήλε, τον 22χρονο στόπερ του ιδίου συλλόγου. Χωρίς δάφτους, πιστεύω ότι στο 70, ίσως και το σκορ να ήταν 3-0. Σωτήρη, είδες καθόλου από αυτό το μάτς? Πιστεύω ότι χωρίς δάφτους, το μάτς θα μπορούσε στο 70 να είναι 3-0. Επειδή θέλω να είμαι δίκαιος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ιλκάι Γκιντογκάν. Τον Τούρκο Άσο της Nationalmannschaft. Μπράβο ρε μάγκα. Τους δουλεύεις ψηλό γαζί. Είσαι πολύ μάγκας. Είσαι πάρα πολύ μάγκας. Έγινε ρημαδιό με σένα και με τον άλλο με την εξώθαλμη βροχοκύλη. Τον Μεσούτο Ζήλ. Που πήγατε πριν 25 μέρες υποδοχή στον Ερντογκάν. Με σημαίες και φανέλες. Έγινε ρημαδιό. Ζήτησαν προς τιμήν τους άπειροι Γερμανοί να σας διώξουν από την εθνική ομάδα. Αλλά επειδή υπάρχει τόσο γκασμαδιλίκη στην ομάδα αυτή, θεωρήστε εσείς απαραίτητοι. Και σας κράτησαν. Και τους κάνει στη μεγάλη μαγιά εψέ και στα τελευταία 7-8 λεπτά βγαίνεις μπροστά από τον μπάγκο, μπράβο στο σκηνοθέτη, και κάνεις βαθύ κάθισμα μπροστά από τον μπάγκο περίπου 1,5 με 2 μέτρα.
για να συγκινηθεί το πόπολο. Για σαν του Μάγκα, του Ιλκάη, του Γκιντογκάν. Που τους δουλεύει όλους ψηλό γαζί. Να πω έναν μπράβο στον Μίλτο Θεοδοσίου, τον ρεπόρτερ της ΑΕΚ, για το ατελείωτο γέλιο που μας χάρισε. Λέγοντας κάποια στιγμή, Μεσούτο Ζιλ δεν έκανε καθόλου καλό τουρνουά. Πες μου ένα καλό μάτς που έχει κάνει με την Arsenal. Εσύ που είσαι δημοσιογραφάρα, Μίλτο, και σε έχω γνωρίσει και έχουμε μιλήσει, έτσι, μαζί με τον Γιώργο τον Μίνο, και τα πάμε ωραία, πες μου ένα μάτς κρίσιμο της Arsenal στο οποίο υπήρχε ο Μεσούτ Οζίλ. Μα πώς να παίξει, αφού είναι το απόλυτο τίποτα. Και είναι απόν. Θα είναι πραγματικά άδικο για την Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να πληρώνει δωμάτιο για να κάνει διακοπές στη Ρωσία αυτός. Λοιπόν, πηγαίνουμε σε break. Έχω πάρα πολλά να πω. Μετά το break, μην ξεχνάς το ονοματεπώνυμό σου, την επωνυμία, το όνομα, την ονομασία μιας κορεάτικης εταιρείας, όποια θες εσύ, και μπαίνεις στην κλήρωση για ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. FM και ονοματεπώνυμο, την εταιρεία, αποστολή στο 54526 και ό,τι άλλο σχόλιο θέλεις. Λοιπόν, επιστροφή εδώ στο στούντιο για την Τρόικα. Ρε παιδιά, τι έχει γίνει? Έχετε γράψει, υπάρχουν τόσες κορεάτικες εταιρείες. Έχετε γράψει και δύο κυρίες, ίδια εταιρεία με τον Χρήστο. Δεν καμία σχέση, ούτε ίδιο επίφυτο, ούτε τίποτα. Έτσι δεν είναι συγγενής. Είναι πολύ απλό το κουιζάκι για σήμερα, νομίζω, ένα αστείο. Έτσι, και βγάζουμε δύο νικητές. Όχι έναν, δύο. Καβατζώνει καθένας από ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Εισαγωγής. Πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό, γράψεις ονοματεπώνυμό σου, δίπλα το όνομα μιας κορεάτικης εταιρείας, όποια θέλεις. Όποια θέλεις. Και το αποστέλεις στο 54526. Μπορεί να είναι και βορειοκορεάτικη εταιρεία. Δεν έχουμε πέρα εμείς σε προβλήματα τέτοια. Δεν έχουμε τέτοια ταμπού και στεγανά πολιτικά. Οκ. Okay. Μπορεί να είναι βορειοκορεάτικη εταιρεία. Εντάξει. Ο Χρήστος, η Ελένη και η Ελίνα έχουν γράψει την ίδια εταιρεία. Media Markt είναι κοντά μας. Κάθε εβδομάδα φέρνει νέα weekly deals. Πρόλαβες smartphones, τηλεοράσεις, οικιακές συσκευές και ό,τι άλλο θες σε τιμές που δεν χάνονται. Βρες όλα τα weekly deals στα καταστήματα και στο mediamarkt.gr. Αν κάνεις τις αγορές σου online, τσέκαρε και τις προτινόμενες υπηρεσίες. Αν είσαι σε κατάστημα, τότε πολύ απλά το προσωπικό θα σε κατευθύνει για να επιλέξεις υπηρεσίες που χρειάζεσαι για να απογειώσεις την εμπειρία σου. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός: Media Markt. Λοιπόν, ζήτησε να παρέμβει, το ζήτησε ο ίδιος, δεν είχαμε συνοηθεί τίποτα. Ο Παναγιώτης, εδώ είναι, το είπα ότι εδώ πέρα είναι εδώ και πάρα πολύ ώρα ο Χρύσανθος. Παναγιώτης Παπαδόπουλας θέλει να παρέμβει. Να πάμε στο στούντιο, πες του. Το σκέφτηκα και εγώ, αλλά ναι, πάμε, καλημέρα. Παναγιώτη. Καλημέρα. Καλημέρα και στους τρεις. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Ποιος είναι ο τρίτος? Λίγο 104,4. Ποιος είναι ο τρίτος, ρε φίλε? Ο τρίτος είναι ο Γολύπτης, κύριε. Γιατί, φίλος σου είναι? Ορίστε. Φίλος σου είναι? Εντάξει, μπορεί, σου λέει και αυτή μια μέρα εδώ να έρθει να πιούμε ένα καφέ, να μα πει μια καλή μέρα. Έλεγα να έρθω αύριο, αλλά δεν κρατιέμαι με αυτά που θέλω να πω. Έλα, πάμε, παιδιά, πάμε. Μπορεί να έρθει την Τρίτη που θα λείπω, μπορεί να έρθει. Ναι. Θα τα κανονίσουμε, θα τα κανονίσουμε. Την Τρίτη αυτή που έρχεται. Για άλογο πήρα. Θα είναι η 15η μέρα που θα λείπει φέτος. Ο Ασλαμάς πήρε μια μέρα και έγινε θέμα. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Για να απομυθοποιηθεί τέλος πάντων όλο αυτό το πράγμα που έχει στηθεί γύρω από τη Γερμανία, έτσι. Λοιπόν, Γκάρι Λίνκερ, όσο και αν σε λάτρευα μικρός, βέβαια δεύτερος πανταρχής στην καρδιά μου, γιατί πρώτος είναι ο Πολ Μαρινέρ, ο Γιώργος Κορσίγος του Portman Road. Τέλος πάντων, για άλλο λόγο πήρα, για όλο αυτό το πράγμα που έχει στηθεί τα τελευταία 40 χρόνια για την Εθνική Γερμανίας. Αν κάνω κάπου λάθος, 2 λεπτά θα καταχραστώ το χρόνο σας, έτσι. Κυρίως τα 20, Παναγιώτη. Κυρίως τα 20. Κυρίως τα 20. Εγώ θα πάω στο μακρινό 1974, έτσι, το Μουντιάλ όπου το κέρδισε η Γερμανία, είναι το μοναδικό Μουντιάλ τα τελευταία 40-50 χρόνια που δεν έχουν γίνει αγώνες knockout, πέρασε από όμιλο και όμιλο για να παίξει το τελικό με την Ολλανδία. Σαν δυτική Γερμανία. Σαν δυτική Γερμανία. Με ήττα από την Ανατολική. Έτσι, ναι, με ήττα την Ανατολική. Με 1-0, ναι, σωστά. Μπράβο. Παγκόσμιο το οποίο έγινε με ανάθεση.
Ανάθεση. Έγινε ανάθεση. Ανάθεση. Θα πάμε στη δεύτερη ανάθεση, όχι ακόμα. Λίγο κάνουμε μια στάση στο 1978, όπου απλά δεν υπάρχει. Το 1982 δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά. Σε αγώνα ομίλου σταματάει να περιγράφει ο Γερμανός speaker. Έτσι. Μόνο και μόνο γιατί η Γερμανία περνούσε με ένα γκολ διαφορά, με νίκη με ένα γκολ διαφορά με τους Αυστριακούς. Και δεν είναι μόνο αυτό το προνόμιο της Γερμανίας. Είναι ότι μετά, επειδή ακολουθεί κι άλλος όμιλος, δεν πέφτει πάνω σε όμιλο με Ιταλία, Αργεντινή και Βραζιλία, όπου περνάει ένας. Γίνεται το φάουλ του Σουμάχερ των Πατιστών, όπου δεν αποβάλλεται το Σουμάχερ. Δεν αποβάλλεται. Και κάπως έτσι γράφει την ιστορία και πηγαίνει η δική μου τελικό. Και τι, Παναγιώτη! Μισό λεπτό, παιδιά, επειδή εμείς είμαστε και νεαροί σε σχέση με εσάς. Όχι, Χρήστα, σε παρακαλώ. Για να καταλάβω, τι εννοεί σταματάει να περιγράφει, τι. Ο δημοσιογράφος του ZDF, ο Γερμανός που σπίκαρε τότε, στο 60 λεπτό λέει. Εγώ αποχωρώ στον αέρα κανονικά. Φαντάζομαι με τον Γιάννη Τεκογιάννη να έλεγε εγώ αποχωρώ. Γιατί αρνούμε να συμμετάσχω σε αυτό το άσχημο θέατρο. Τι και είδα, τι κάνανε. Και όπου η Γερμανία περνούσε μόνο με νίκη με ένα γκολ διαφορά. Αν έβαζε δύο γκολ διαφορά δεν περνούσε. Δεν περνούσε η Αυστρία. Δεν περνούσε. Περίμενε. Άρα αν κέρδιζε με ένα γκολ η Γερμανία την Αυστρία, περνούσαν και δύο. Ναι. Και νομίζω αν δεν κάνω λάθος μόνο με ένα 0 περνούσε Μάρι. Παιδιά, εντάξει, μόνο με ένα 0 περνούσε. Αν παίξει δηλαδή Ελλάδα-Κύπρος και έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν θα το κάνουμε. Το θέμα ποιο είναι. Εκεί. Μάρι, θα τα πεις μετά. Θα συμπληρώσεις μετά. Φεύγουμε το 1982, πάμε στο 1986. Που θυμάστε πώς πάει στον τελικό. Θυμάστε πώς πάει στον τελικό. Βρίσκει καταρακωμένη τη Γαλλία μετά την εξαθλίωση που είχε στον αγώνα με τη Βραζιλία. Anyway, πάει στον τελικό. Έτσι. Κάπως έτσι γράφω τις ιστορίες. Το 1990, αν έχεις το Θεό σου, παίζει παίζει με την Αργεντινή στο τελικό, η οποία μένει με 9 παίκτες, κερδίζει πέτσινο πέναλτι με τον Μπρέμε, κάνει το 1-0 η Γερμανία. Έτσι. Ωραία. Ναι. Και παίζει στο τελικό χωρίς 4 βασικούς, ένας εκ των οποίων είναι ο Κανίγια. Αν θυμάστε από εκείνη την Αργεντινή, δύο ποδοσφαιριστές, σίγουρα ένας είναι ο Μαραντόνα, η κακή Αργεντινή, έτσι. Και ο δεύτερος είναι ο Κανίγια. Κάπως έτσι γράφονται ιστορίες στον κόσμο ποδοσφαιρικό. Και μεγαλώνει η φανέλα και γίνονται ερπίστριες, άρματα, πάντζερ, κανόνια, Νασιονάλμανσαφτ. Αλλάζει πορεία η μπάλα, κρεμιά το σύντομο στον ημιτελικό. Κάπως έτσι γράφονται ιστορίες. Η Αγγλία παίζει σε πολύ εκδικό έδαφος, όπως είναι ο ημιτελικός στο Τωρίνο, γιατί είναι πρόσφατες οι μνήμες του Χέιζελ. Τι μπράβο. Τους περιμένω πως και πως οι Ιταλοί. Μπράβο. Είναι γενικά και το κλίμα, έτσι. Μπράβο. Τώρα, βέβαια, επειδή έχουν πέρασει τα χρόνια, σωστό. Δεν το δημούνται, σωστό. Είναι αυτές οι λεπτομέρειες που κάνουν την ειδοποιώ διαφορά. Ναι, είναι στέλνουν την Αγγλία στο Τωρίνο. Είναι η μοναδική ομάδα που έχει χάσει Euro από ομάδα η οποία μπήκε χωρίς προετοιμασία, βλέπει 1992, και είναι η μοναδική εθνική ομάδα που έχει πάρει τίτλο, ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο, με χρυσό γκολ το οποίο σταμάτησε μετά από κάποια χρόνια. Αυτό όχι μετά από κάποια, ήταν η μόνη φορά που ίσχυσε. Ναι, είναι που βάλαμε χρυσό γκολ η Ελλάδα. Κάπως έτσι γράφονται ιστορίες, όσο για τα 16 λεπτά που σφυριχτήκανε, 16 λεπτά καθυστερείς κέρδισε η Γερμανία σε δύο παιχνίδια με τη Σουηδία και την Κορέα. Απίστευτο, ναι, απίστευτο. 16 λεπτά. Τώρα είσαι άδικος τώρα. Υπήρχε το VAR και στις δύο περιπτώσεις, γι' αυτό έγινε. Χθες, μάτια μου, δεν υπάρχουν πουθενά 6 λεπτά. Το είδα πάρα πολύ καλά το μάτς. Στο καλά πρώτο ημίχρονο κρατάει κάθε 3. Κάθε μάτς του ΠΑΟΚ φωνάζεις για τα λίγα λεπτά που δίνει. Και τώρα φωνάζεις για τα πολλά. Ανάλογα, όχι είναι κανένα το δοκούν και στον ΠΑΟΚ είναι άλλο. Κάπως έτσι αδικούνται κάποιες άλλες εθνικές ομάδες. Στον ΠΑΟΚ 4 λεπτά σωστά. Δεν είναι σε όλα, δεν είπα σε όλα είναι άδικο. Μιλάτε μαζί. Εμείς δεν λέμε ότι η Αγγλία έπρεπε να είναι σε κάθε τουρνουά στα ημιτελικά στον τελικό. Αλλά κάπως έτσι θέμα συγκυριών. Αλλά θέμα και εύνοιας, τεράστιες εύνοιες, έτσι. Δηλαδή το 90 είναι ο δεύτερος ορισμός για να πάρει η Γερμανία το παγκόσμιο κύπελο. Έτσι, καταλαβαίνω ρε φίλε, τότε με το παγκόσμιο κύπελο. Απλά, Παναγιώτη, με το παγκόσμιο κύπελο ασχολιώσουν τότε, δεν ασχοληθείς με τον μπάσκετ. Παναγιώτη, τι θέλεις τι θες να πεις με λίγα λόγια. Έπεσες, πέσαμε. Όχι, δεν έπεσα, δεν έπεσα. Συγγνώμη. Και δεν είναι τυχαίο. Η ποδοσφαιρική μοίρα. Δεν είναι τυχαίο ότι την τελευταία 40 χρόνια μόνο τρεις γερμανικές ομάδες, αν βγάλεις την Μπάγκερ, μόνο το Αμβούργο και η Λεβερκούζα, αντί και η Ντόρτμουντ, έχουν πάει σε τελικό πρωταθλητριών. Μπράβο. Για συλλόγους. Όταν έχουν πάει καμιά 25 αριά αγγλικές πριν 25 χρόνια, έτσι. Μπράβο. Και 15 ισπανικές τελευταία δεκαετία. Εντάξει, θες να πεις ότι η ποδοσφαιρική μοίρα έχει φερθεί σε αυτή την εθνική ομάδα απλόσερα. Της έδωσε παραπάνω, φοράει 4 αστέρια που δεν θα έπρεπε να έχει πάνω από 2. Αυτό είναι. Αυτό τι να σου κάνω, όταν μου βγαίνει τέτα τέτοιο Γκουαϊν και χάνει και τον γκολ με τον Νόιερ, όταν στον ημιτελικό με τη Βραζιλία, ακόμα και εκείνοι έχουν τύχει, ρε Μάριε. Όχι τύχει, Παναγιώτη. Δεν παίζει ο Νεϊμάρ, φίλε. Και δεν το ήξερα. Ακόμα και εκεί έχουν τύχει, ρε φίλε. Παναγιώτη μου, τόσο τώρα αφού δεν το ήξερα. Σαν χθες είναι το γκολ του Λάμπαρτ. Του Λάμπαρτ. Το 10 δηλαδή, που περνάει μπάλα 1,5 μέτρο μέσα. Τι είναι σαν σήμερα.
Έτσι ναι. Οπότε κλείνω για να μην πάμε κι άλλο. Σαν εσύ, σήμερα έτσι. Τι είναι, Παναγιώτη, σε ρωτάει κάτι. Σαν σήμερα τι είναι, ποια επέτειο είναι. Τι είναι, πόσο έχουμε σήμερα. Έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ. 28 Ιουνίου. Τι. Πόσο. 28 Ιουνίου. 28 Ιουνίου. Κάνα κύπελο, πήραμε 72-74, κάτι τέτοιο. Κοντά έπεσες. Στο 70 ναι. Είναι το κύπελο. Στο 70 είναι το κύπελο. Το 70. Ναι. Τι, το θυμάσαι. Τι. Πώς. Το θυμάσαι. Δεν σ' ακούω καλά. Το 70 χάνεται, δεν έχει σήμα. Όχι, σήμα σίγουρα έχουν στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Α. Τους ήρθε έμφυα. Και γράφει ο Παπαναστασίου. Λέει, Παπαναστασίου, δεν έχουμε τίποτα εμείς κάποιο κινητό. Είναι το εξοχικό σας, λέει, το κύπελο του Άρη, καταλάβατε. Έχει επιτέθειες σε εμάς. 15 χρόνια έχει κερδίσει εκεί. Φιλιά. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα. Το γκολ το βάζει ο Μανώλης ο Κεραμιδάς. Ποιος κάνει τη σέντρα, το ξεχνάω. Το μάτσο είδα ζωντανά. Ζωντανά. Θυμάμαι και σε ποιο σπίτι. Το έδωσα σπίτι βασικά. Τι εννοείς το είδε ζωντανά. Το είχα δει στην τηλεόραση. Αυτό. Πρέπει, νομίζω. Κάτι που δεν μπορούμε να πούμε εγώ και ο Σωτήρης για το 1970. Εκεί που το είδα, πρέπει να ζει τώρα μόνο η σύζυγος του ανθρώπου. Ο γιος του και ο ίδιος έχουν φύγει. Θεός χωρέσει τους. Με το γιο του κάναμε και παρέα. Πες μας τώρα την ιστορία αυτής της μπλούζας που φοράς. Πάω, ξύδες άρρωστη. Είναι η λάσπη από το παιχνίδι. Sorry, Χρυσανθέ. Κάνε αγόρι μου, θέλω να μην τα χάλασες. Και υπάρχουν. Είναι και διαγωνισμοί. Μπράβο, δεν το χαλάει. Κάπου αυτό το σαλτάρι μόνο του. Σωτήρη, βάλε το κομμάτι απέναντι να παίζει από κάτω που έχει έτοιμο εδώ και τόση ώρα. Sorry, εγώ φταίω που δεν το ζήτησα. Το κομμάτι δεν. Μην αναρωτηθεί κάποιο για ποιον λόγο βάζουμε το κομμάτι αυτό να ακούγεται. Έτσι. Πολύ απλά σήμερα γιορτάζει όλη η γη. Και κάτι ακόμα λέει ο Θουβού. Νέρεσον, σε αγάπησε ακόμα παραπάνω από χθες ο πιο Βρετανός Κορεάτης. Να κάνω μια ερώτηση. Ποιο είναι πραγματικά. Τεράστια παικτούρα τη Τότεναμ του Βόρειου Λονδίνου. Ναι. Τεράστια παικτούρα. Ποιο είναι ο Σον Χέουγκμιν τη Γερμανία. Αν έχει η Γερμανία τέτοιο παίκτη, τέτοια παικτούρα, τεράστια, που είναι παραπάνω από συγκινητικός. Χθες όλοι οι Κορεάτες, είναι αυτό που κάνουν είναι πραγματικά υπερφυσικό. Υπάρχει φάση στη μεσαία γραμμή που Κορεάτης με ύψος 1,45 κάνει τρία συνεχόμενα άλματα στο Θεό για να μην χάσει την μπάλα στον αέρα. Συνότητα, Σωτήρη, το κομμάτι παίζει. Α, εγώ δεν ακούω τίποτα. Στο ένα, μπράβο, έτσι, μπράβο. Έτσι. Αγαπημένη Πόπια Στεριάδη, είχα την τύχη. Αντινάτσα πάρα πολύ, χάρισε. Αντινάτσα πάρα πολύ, χάρισε. Ο Χάρης πάντα δύναμη. Άλλο βρε. Γυμνασμένο αδία. Έχει μείνει πετσί και κόκαλο. Μπράβο, συγκινητικό. Εδώ σήμερα, βλέπω τελευταίες δύο μέρες το Χάρη. Ναι, είναι λευκή. Είναι λευκή και κολλητή, ρε φίλε. Δεν φυσικά. Αν τη βάλει εσύ αυτή. Είναι από υδρότα, τέλος πάντων. Από πού είναι, από την Αφρική. Α, τώρα σου πω τι γίνεται. Ναι, πες. Βιαζόμουν με μπλούζα που φοράει ο Μάριος, παιδιά, είναι εθνική Αγγλία. Είναι εθνική Αγγλία η Άμπρο του 2010. Μήπως είναι κάτι άλλο αυτά, κίτρινα. Με την κοπέλα. Με μια κοπέλα που ήμουν τότε, τέλος πάντων. Βιαζόμουν, ξεκινούσε μάτσα γρήγορα και δεν την έβγαλα. Έκανα. Αυτά. Λοιπόν, δεν τον ενδιαφέρουν το. Συγγνώμη, ο Κούις, τι δουλειά έχει τώρα, αν έπρεπε. Στο. Πάνε λίγο πίσω. Όχι εδώ, εδώ. Αυτός είναι ο Ερέρα, φίλε. Πάκο Ερέρα. Φίλε, ο Ντίνος ο Κούις. Σωτήρη, ο Κούις σε 10 χρόνια από τώρα. Όχι, όχι. Καλημέρα, κύριε Ντίνο. Νομίζω είναι πιο μεγάλος ο Ντίνος από αυτόν. Αλλά ποιο νέος δείχνει ο Κούις. Ποιο νέος δείχνει ο Κούις. Το ίδιο, το ίδιο. Ποιο νέος δείχνει ο Κούις. Εντάξει. Θουβού, έχει τεράστιο δίκιο, ναι. Ναι, όντως. Τεράστια παιχτούρα ο Σον. Τον υμνώ εδώ και 2 χρόνια, έτσι όχι τώρα. Δεν είπε τίποτα αυτές τις μέρες για τον Τικινί. Αν τον θεωρείς καλή μεταγραφή για τον Άρη. Άσε με τώρα. Να σου πω για τον Κωνσταντίνο, το φιλαράκι μου. Φίλος είναι. Απίστευτο παιδί. Έχω μιλήσει μαζί του, εννοείται για ποδόσφαιρο, περίπου 60 ώρες. Απίστευτο παιδί. Απέχει από τον μέσο άνθρωπο. Δεν μας τα λες, δεν μας τα πες αυτά πριν προσληφθεί. Απέχει από τον μέσο Έλληνα. Ποδοσφαιράνθρωπο. Άνθρωπο που δουλεύει μέσα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Απέχει παρασάγκας. Άρα έκανα φοβερή επιλογή. Φοβερή επιλογή. Κοίταξε τώρα, εδώ είναι και οι συνθήκες. Ας πούμε, στον Παναθηναϊκό το παιδί πήγε τώρα με το μαχαίρι στο λαιμό, ήταν. Στον Παναθηναϊκό αυτό, δηλαδή. Έκανε έργο στον Παναθηναϊκό όμως. Ναι, και πάλι το παιδί κάτι έκανε. Αυτό ναι. Που πήγε δηλαδή ναι. Για να βρει ομάδες να πουλήσει, μπράβο. Να ξεπουλήσει ναι. Τους πάντες. Έκανε έργο. Σωστό. Και φυσικά η μεγάλη του αγάπη είναι μία. Ποδοσφαιρικά εννοείται. Μία. Άρρωστο. Αυτό είναι στην καρδιά του, βέβαια, έτσι. Εντάξει. Στη δουλειά του είναι κάτι παραπάνω από συνεπέστατος και καταπτικός. Χαμός στη Σεούλ, όπως σας τα είπα. Ολονύχτια πάρτι στήθηκαν στη Σεούλ, πραγματικά. Όχι με Ούζα, αλλά με Γιάνγκερ Μάιστερ. Χαμός έγινε και στη Θεσσαλονίκη χθες, αλλά μάλλον εκεί δεν τα παρακολούθησες αυτά. Α, στο τέτοιο. Την πορεία που κάνανε και τα λοιπά.
για το μακεδονικό. Δεν και φτάνει, κάνει μέρα παραμέρα πορείες έχει. Μωρέ. Φτάνει. Μέρα παραμέρα πορείες έχει. Α κάνουν. Α κάνουν. Εμείς την πουλήσαμε έτσι στη Μακεδονία. Μέρα παραμέρα. Δεν είναι είδηση πλέον αυτό. Ότι πουλήσαμε τη Μακεδονία. Όχι. Δεν είναι, είναι και από πού προέρχονται, από πού είναι. Δεν είναι, ποιο νομίζω να υπάρχει κανένα που να νομίζει ότι είναι γενικά από όλους τους, από όλο το φάσμα της κοινωνίας, ότι πηγαίνουν και αριστεροί, ας πούμε, και δεν ξέρω τι. Και, προς Θεού. Είναι γνωστά, τι το θέμα. Με τη μάντρα εκεί που. Κάποιοι χτίζουν καριέρα. Η φίλη σου, η Δούρου, πέρσι. Η Δούρου μου αρέσει σαν γυναίκα, πρώτον. Ναι. Δεύτερον, δεν σαν είναι γυναίκα καθόλου. Σαν γυναίκα μου αρέσει και σε μένα. Δεν είναι φίλη μου. Σαν περιφερειάρχη δεν μου αρέσει. Ναι. Η μάντρα είναι ό,τι πιο χαρακτηριστικό. Της Ελλάδας μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι. Συμφωνώ και με μαζί σου. Εγκλήματα που γίνανε από την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου. Ναι, αλλά εντάξει. Και πέρσι υποτίθεται έκανε. Ο εθνάρχης της αντιπαροχής, με όλα αυτά που έστησε. Σωστά τα έκανε αυτός, αλλά εντάξει. Πέρσι αυτή είπε ναι. Ότι τα διόρθωσε. Στις Πέτσες, στις Πέτσες, το 1969 δόθηκε άδεια στις Πέτσες σε παραλία πανέμορφη και χτίστηκε τριόροφο ξενοδοχείο πάνω σε παραλία στις Πέτσες το 69 και πέρα πάνω. Επιχούντας δηλαδή. Εφοπλιστής, ναι, μεγάλο. Ποιοι είχαν τη σάπια. Δεν πήγαν τίποτα ανθρωπάκια του λαού που φεύγαν στη Γερμανία. Πάνε να πάρουν κανένα ψωμάκι οι άνθρωποι. Τι ήταν. Εντάξει, ούτε ανθρακορίχοι, ούτε εργάτες, ούτε ο μπαμπάς σου. Ποιος το έχει το. Να είναι γερός ο άνθρωπος. Αυτό. Ποιος το έχει το αυτό. Και σήμερα προφανώς τα εγκλήματα συνεχίζονται. Για να έρθουμε τώρα στο σήμερα. Ναι. Προφανώς συνεχίζονται. Άκουσα το πρωί όμως κάποια που ξεχνάω τη γυναίκα τι ακριβώς ιδιότητα έχει. Ναι. Για το τι θέλουν να κάνουν στη μάντρα. Θέλουν να κάνουν όχι κάτι αρπακόλα. Αλλά ένα τεράστιο έργο που θα ανεβαίνει περιφερειακά πάνω από τη μάντρα για να φεύγουν τα νερά από εκεί. Mm. Γιατί άμα να γίνει λέει αρπακόλα τέτοιο, μπορεί να γίνει, να σωθούν λίγο τώρα λέει για κάνα μήνα και μετά απλά τώρα το Κοσμάκης και υποφέρει. Και να πνιγούν μετά. Και δεν είναι για, ούτε για παιχνίδι αυτό, ούτε για μικροπολιτικά παιχνίδια που θες να κάνεις. Σαν εσύ. Αυτά που έκανε η Δούρου δηλαδή πέρσι εννοείς. Που είπε ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα και κάναμε αντιπλημμυρικά έργα αξίας εκατομμυρίων ευρώ. Και μετά τα αντιπλημμυρικά έργα αξίας εκατομμυρίων ευρώ που κάνανε και με τις οποίες βγήκε και αυτή. Έχασαν τη ζωή τους τόσοι άνθρωποι. Ναι. Αυτό εννοείς. Ναι. Αυτό εννοείς μικροπολιτικά παιχνίδια. Γιατί προφανώς εγώ δεν κατεβαίνω για περιφερειάκι στην Αθήνα. Αυτή κατέβηκε λέγοντας για αντιπλημμυρικά. Όχι, είπε φίλος της Δούρου. Όχι, είπε για μικροπολιτικά παιχνίδια, παιδί μου. Και ό,τι προσωπεί η Δούρου. Μήπως εννοείς αυτά. Ναι. Ότι να λέμε ότι έκανα εκατομμύρια ευρώ αντιπλημμυρικά έργα και σας έσωσα. Ναι. Και μόλις πάνε να εφαρμοστούν τα αντιπλημμυρικά έργα να χάνουν τη ζωή τους 30 άνθρωποι. Αυτά είναι αντιπλημμυρικά έργα, όντως. Πέρσι λες 24 νεκροί. Και τώρα ξανά. Φέτος πάλι, μετά τα αντιπλημμυρικά έργα που γίνανε πέρσι και λέγαμε θα αποδώσω τις ευθύνες, θα κάνω μηνύσεις, αγωγές και τώρα και θα τα διορθώσουμε τώρα και τα φτιάχνουμε, τώρα όμως τα φτιάχνουμε, ξαναπλημμύρισαν φέτος. Ναι, εντάξει. Τι αντιπλημμυρικά έργα είναι που πλημμυρίζουν πάντα. Ναι, συμφωνώ. Και ποια είναι η ουσία. Ποια είναι η ουσία. Γιατί στα αντιπλημμυρικά έργα δεν υπάρχει κέρδος οικονομικό. Δεν υπάρχει ανταπόδοση. Το ζουμί αυτό είναι. Ναι. Αυτό εδώ πέρα έχει γίνει μόδα που πηγαίνουν και φυλάνε δημοσιογράφους, δηλαδή έλεος. Λοιπόν, αυτά περιμένουμε το ονοματεπώνυμό σου. Γράφεις δίπλα το όνομα μιας οποιασδήποτε κορεάτικης εταιρείας, όποια κι αν είναι αυτή, έτσι. Και το στέλνεις στο 54526, μπαίνεις στην κλήρωση για ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έχουμε παιδιά ή εγγόνια από άνδρες που υπηρέτησαν στην Κορέα στο ΕΞΕ, στο ελληνικό εξτρατευτικό σώμα, που να υποστήριζαν ΕΨΕ τους Γερμανούς. Ελπίζω να μην έχουμε ούτε μισό. Θα είναι ντροπή για την Ελλάδα. Μα πόσο πότε ήταν η Κορέα. Το 50. Το 50. Κάποιοι άνθρωποι ζουν ακόμη και εννοείται ότι ζουν επειδή. Πήγανε και φαντάρι το 50. Ναι. Άρα είναι το 30. 20 ετών, ας πούμε. Και να πήγε στην Κορέα, βέβαια. Άρα το, η 30. Θα πήγαινε ο πατέρας μου. Άρα είναι 82 χρονών τώρα. Ναι, γιατί δεν σωστά. Έχει. Όχι, 92. Όχι πόσο, 82, ρε. Θα είναι το 30, ρε φίλε. Μείον 12. Αν έχεις γίνει το 1930, τώρα έχεις 2018. Αν είσαι το 2030, είναι 100. Μείον 12, 88. 88 χρονών θα είναι τώρα. Σωτήρια το. Εκεί είμαστε Χρύσανθο Τσαλτίδης. Λοιπόν, ο διαγωνισμός είναι απλός, τώρα το είδε και απορεί ο Χρύσανθος. Δίνουμε δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου, δύο νικητές θα βγάλουμε, έτσι, δύο νικητές. Το ονοματεπώνυμό σου θέλουμε, FM και ενώ ονοματεπώνυμο, και δίπλα γράφεις το όνομα μιας οποιοσδήποτε ιαπωνικής εταιρείας. Από όποιον χώρο και αν προέρχεται. Μπορεί να είναι πιστολάκι για τα μαλλιά, μπορεί να είναι αλυσίδα ξενοδοχείων, κορεάτικα. Μπορεί να είναι σκούτερ.
Οτιδήποτε. Μπορεί να είναι ράτσα ροδάκινων κορεάτικα. Κινητά. Το αποστέλει κινητά. Μόνο είναι κινητά. Το αποστέλει στο 54526. Κάποιο βιντεοπαιχνίδι, λάπτοπ, οτιδήποτε, έτσι. Το αποστέλει στο 54526. Δύο νικητές θα βγάλουμε. Κάτι σημαντικό έχει να σας πει ο Χρύσανθος. Δώστε λίγη σημασία. Αν έχει σήμερα αγώνα, έχει σήμερα αγώνα, Μαρία. Τέσσερις αγώνες. Τέσσερις αγώνες. Άρα έχουμε τέσσερα παιχνίδια να δούμε. Η μητέρα παίζει το βράδυ. Και θέλουμε να τα δούμε σε μεγάλη τηλεόραση φυσικά. Δεν θέλουμε να τα δούμε σε Αγγλία, πού θα δούμε. Σε, ναι. Σε μεγάλη τηλεόραση, ναι. Θα δούμε την Αγγλία. Δεν πρέπει να έχουμε και καμιά μπυρίτσα στο σπίτι. Αγγλία-Βέλγιο. Το μάτς κρύωσε λίγο, αλλά είναι μάτς. Ναι. Ναι. Μπυρίτσα κρύα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά άμα είναι χαλασμένο το ψυγείο. Ναι. Θα πάρω άλλο ψυγείο. Δεν πρέπει να είμαι σίγουρο ότι θα έρθει σήμερα το νέο ψυγείο μου. Βέβαια. Η τηλεόρασή μου. Ναι. Ξέχασε την επέτειο με την κοπέλα σου, τον κοπέλι σου, τον τέλος πάντων τον σύντροφό σου. Γιατί λες τον σύντροφό μου εμένα, ακούνε στην Media Mark. Συγγνώμη, την σύντροφό σου. Την σύντροφό μου. Την σύντροφό σου. Ναι. Ξέχασες. Όχι. Θυμάσαι από την επέτειο σου. Δεν πρέπει να κάνεις ένα ωραίο δώρο, μην φας καμιά παντόφλα. Ναι, να σου πω ότι να γελάσεις. Ναι. Το κολλημένο στον καθρέφτη φεύγω κάθε φορά και το βλέπω πότε είναι. Α, ωραία. Πάρα, πάρα. Yeah. Πότε είναι, πλησιάζει. Επέτειος. Ναι. Α, επέτειο, ναι. Όχι, γενέθλια. Τα γενέθλια. Στα γενέθλια θα πάρεις ένα ωραίο δώρο, φίλε. Και θα πάρεις ένα ωραίο δώρο από τα Media Mart. Α, πάρεις ένα κινητό. Πάρεις ένα ψυγιάκι. Ένα πλυντηριάκι. Ένα κάτι τέλος πάντων. Άμα μπεις mediamart.gr, θα βρεις 500 πράγματα να πάρεις. Και επειδή θα βρεις τα 500 πράγματα να πάρεις και θα πρέπει να τα πάρεις και να έρθουν τη μέρα των γενεθλίων για να γίνει και surprise. Έχουμε το είπες, αλλά Τσίπρας. Έτσι. Έχουμε αυθημερών παράδοση. Αν καλέσεις μέχρι τις 3, έρχεται αυθημερών στο χώρο που θα υποδείξεις το πραγματούδι που θα αγοράσεις. Media Markt. Μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες ένας είναι ο προορισμός. Media Markt. Και φυσικά, δώσε λίγη προσοχή στις άχαστες ευκαιρίες της εβδομάδας. Ναι. Κορυφαίες, λευκές συσκευές, το τονίζουμε, λευκές. Άνω των 399 ευρώ με 20% επιστροφή με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή. Τις άχαστες ευκαιρίες της MediaMarkt θα τις βρεις σε όλα τα καταστήματα MediaMarkt και στο MediaMarkt.gr. Πρόλαβε ως τις 8 Ιουλίου. 8 Ιουλίου. Οικιακές συσκευές με 20% επιστροφή μόνο στη MediaMarkt. Μαζί μας είναι και η Βασιλική Ρετσινά. Η Ρετσινά με την παραδοσιακή πλούσια και αυθεντική γεύση. Ακόμα καλύτερη πλέον. Η Βασιλική Ρετζίνα που παράγεται από τη Μεσημβρία είναι ποιητική και την βρίσκεις στο 713-981. Πίτσα είπαμε παίρνουμε από τον Mr. Gold. Ναι. Το βράδυ που παίζει η Αγγλία πρέπει να πάρουμε και κάτι παραπάνω. Τώρα που ζυγιστήκαμε και είμαστε άλλο ένα κιλό κάτω. Και Παναμά στην Ισία, αυτό είναι αδιάφορο βέβαια. Ποιο? Και Παναμά στην Ισία την ίδια ώρα, είναι αδιάφορο αυτό. Δηλαδή τώρα θα έχεις δύο τηλεοράσεις και θα βλέπεις. Θα το βλέπω, θα τα δω και τα δύο. Θα δω και τα δύο. Εννοείται. 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 Μην μπει στον αέρα τίποτα. Δεν λέω. Μην μπει στον αέρα, έτσι. Δεν λέω. Γιατί θα είναι άδικο για τους άλλους. Ναι. Του 264 του Γιάννη. Ναι. Λέει καλημέρα. Ναι. Νομίζω ότι δεν είναι κορεάτικη η εταιρεία. Εσύ είπες ιαπωνική ή κορεάτικη. Εγώ είπα μόνο κορεάτικες. Τιμάμε την Κορέα σήμερα. Και πού ξέρεις, την Νότια Κορέα. Δεν είναι. Νομίζω ότι είναι. Γιάννη, θα ρωτήσω. Θα ρωτήσω για την εταιρεία αυτή. Το στρέχω εγώ. Όλες και όλοι. Τι το. Καλά, ρε φίλε, περίμενε. Και άμα βάλω εγώ με τσοβόνε. Τυρί. Δεν έχουν σχιστά μάτια. Θα το στρέξεις. Στρέχω όλων όσων έχουν σχιστά μάτια. Τι θα πεις στο Μετσοβόνι ότι δηλαδή, είναι στρέχω, κορεάτικο. Στρέχω κινέζικες. Έτσι είσαι πατριώτης και σε ενδιαφέρει η Μακεδονία. Κινέζικες, Ιαπωνέζικες, κορεάτικες και βόρειας και νότιας Κορέας. Και γενικότερα Chinatown. Ναι. Όλα αυτά τα στρέχω. Το πας γενικά. Hong Kong. Ναι. Εσύ πιάνεις, ρε παιδί μου, εσύ πιάνεις όλη την Ανατολική Ασία. Σε κατάλαβα. Εντάξει, ωραία. Από πού προέρχονται όλα αυτά όμως. Γραμμές. Έλληνες ήταν παλιά αυτοί. Όχι. Α, νόμιζα το πασχαλί. Μετά τέτοια δεν είναι. Ναι. Γιατί κάνει τα μάτια. Από πού είναι προέρχονται. Τα φύλλα αυτά τα σχετικά. Αυτά τα φύλλα, ναι. Από πού προέρχονται. Άρα και μογγόλικη εταιρεία τη τρέχω κι αυτήν. Τζέκιν Σχάν και τα λοιπά. Ναι, από του Μογγόλου εκεί το πα. Τι θε να πει, δεν καταλαβαίνω. Όχι. Από πού προέρχονται, ρε φίλε. Όχι, θα μου πει εσύ, δεν ξέρω. Μην πείτε εγώ. Α, μόνο σε δεν. Γιατί είχαν κι άλλου από άλλου που προέρχονται αυτοί πιο μπροστά. Οι άνθρωποι δεν υπήρχαν εκατομμύρια έτη, δισεκατομμύρια έτη πριν. Οι Ινδοευρωπαϊκοί, πώς τη λέμε. Δηλαδή. Ναι, εντάξει, από εκεί προέρχονται αυτοί. Αλλά με μάτια αμυγδαλωτά. Θα ήθελα να έχω μια σχέση έστω νομίζω 3-4 ημερών. Ότι οι Ασιάτες ναι. Είναι οι Ινδιάνοι. Παιδιά, έχει όρεξη να πει παπαριές τώρα και δεν ψάχνει να βρει τι θα πει πραγματικά. Έχει παρανοήσει τελείως. Τον βλέπω. Είναι καμένος από χθες.
Εντάξει. Παιδιά, γραμμές ανοιχτές, έτσι. Live ο άλλος καεί και πάει. Live περιέγραψα τα γκολ της Κορέας. Εγώ είμαι στο στούντιο. Ήθελα να με βγάλεις στον. Ήθελα, ήταν 7 παρά 5. Να ζητήσω συγγνώμη. Έπρεπε να φύγω. Λέω και όσο τον πάρω, λέει να είναι έτοιμος για αύριο. Να, παιδιά, ζητώ συγγνώμη από τους κατοίκους των περιοχών Ντεπό, Μαρτίου, Γεωργίου, Αναλήψεως και Βότση. Ένα μεγάλο συγγνώμη. Φώναξες. Ένα μεγάλο συγγνώμη. Δεν θα ξαναγίνει. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι, έχω ακροατές στον αέρα που βλέπουν και αυτοί το μάτς και βγαίνουν και μιλάμε για τον Άρη. Ο Ντικινή, το ένα το άλλο. Και έχει βγει ο φίλος ο Άλεξ, σου έχω πει και καταρτισμένος, δικαστικός είναι το παιδί. Εξαιρετικό στο λόγο του κτλ. Λέει ο site. Που βγαίνει από τον πύργο. Όχι, από εδώ, ο Άλεξ. Α, ο, γιατί είναι ο Ηλίας. Ο Ηλίας είναι εκείνος. Το λατρεύω εκείνο. Εκείνος είναι δικηγόρος, όχι δικαστικός. Δικηγόρος. Α, τον Άλεξ, μου τον γνώρισες. Μου τον γνώρισες. Λοιπόν. Που μένει σε αγαπημένη γειτονιά. Μιλάμε και τα λοιπά. Και στον Άλεξ είναι offside. Ναι. Και υπάρχει λεπτομέρεια στο VAR που πραγματικά. Πασάριο Κρός. Δίνει ο. Πασάριο Τόνι Κρός στην μπάλα. Στον Κίνγκ. Άρα δεν είναι offside. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Ο Πεκταράς ο Τόνι. Ακροατές. Ναι, καλημέρα. Μέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε, λίγο πιο δυνατά, μην κοιμάσαι. Εγώ τι να κοιμάμαι, βρε. Να, είναι παλικάρι. Πάντα χαμηλή η γραμμή σου, γιατί. Τι λες πάλι για τους Άγγλους. Όχι, για τους Νοτιοκορεάτες. Άτες. Που έπαιξαν με δύο χωριά και νόμιζαν ότι γίνεται η Μπαρτσελόνα. Για τους παλικάρι μου, σήμερα έχω αφιέρωμα Νότια Κορέα. Ποιος είπε για τους Άγγλους, δεν έχω βγάλει κίνδυνο. Στους 16, ποιος σας περιμένει. Ορίστε. Στους 16. Στους 16. Ναι. Ή η Κολομβία ή η Σενεγάλη. Όπως θα σε κλειδίσουν. Ο Μανέ. Ναι. Ο Μανέ. Ναι, σίγουρα. Όπως σημαδιακό είναι. Βρε, τρέμω από τώρα. Πάλι θα βγαίνει και θα λέει, γιατί αποκλειστήκατε. Ναι, τρέμω από τώρα, τρέμω από τώρα. Βρε, κράτασε τον Οζίλ στην Άρσεναλ. Κράτασε τον Τούρκο στην Άρσεναλ. Μπράβο, κράτησε τον κι άλλο. Ποιο να τον πει. Τον Οζίλ. Τον Τούρκο, κράτησε τον. Γελάει η κοινωνία όλη πλέον. Δύο θέματα, Διαμαντόπουλου. Ναι. Αν το άκουσε. Τι βγαίνει, συγγνώμη, γιατί μου είπε ο Χρήσανθος. Δεν του βγαίνει πάθος με τη Εθνική Γερμανία. Τι κάνει? Πάθος δεν του βγαίνει. Δεν του βγαίνει πάθος. Ενώ με την Arsenal τέτοιο πάθος, απίστευτο, ξεχυλίζει. Έχει πλημμυρίσει το Emirates το πάθος του Ozil. Έλα ρε φίλε τώρα, λίγα για το μέσο του τώρα. Άντε. Άντε κοίταση που κατά Φελαίνη για άλλα δύο χρόνια γελάει εγώ. Είσαι άσχετος. Τεράστια προσφορά του Φελαίνη. Πες μου ένα κρίσιμο μάτς που σου έχει πάρει ο Ζιλ. Ένα κρίσιμο, καυτό μάτς. Όχι με τη Huddersfield 3-0. Έχεις δώσει 400 εκατομμύρια για μεταγραφές και έχεις το χάλι στο μάτς. Καλά κάνω, τα έχω. Καλά κάνω. Για τους Σαββίδι δεν το λες αυτό. Για τους Σαββίδι δεν το λες το ίδιο. Το λες για τους Glazer που δεν ξέρουν τι έχουν. 100 επιχειρήσεις στην Αμερική. Πέρυσι πήρα τον Double. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Πήρε ένα δεσαρέσκι. Συγγνώμη τι πήρε πέρσι. Ποιο Double πήρε. Τι. Πήρε τον Double. Είμαι σαν το διπλό στο Table. Το πήρε. Αυτό είναι δικό σου, σε δικό σου βιβλίο, το γράφεις εσύ. Ναι. Ποιο βιβλίο. Ναι. Γράφτηκε και βιβλίο. Αγωνιστικά εγώ θέλω, τι είδαμε στο κύπελο. Πρωτάθλημα. Που αναφέρεται στο κύπελο, στο πρωτάθλημα σε δύο σελίδες. Καλά. Θα ασχοληθείτε εσείς με τα δικά σας. Το εντόπισε φίλος μου Παοξής, προς τιμή του, μπράβο. Έγινε ωραία παλικάρι μου, επόμενη γραμμή, καλημέρα. Αναφέρεται στο πρωτάθλημα αυτό σε 2,5 σελίδες. Οι υπόλοιπες 30 είναι μετά λέμε για τα κλικ τα δικά μας. Άμα βάζουμε εμείς για τα κλικ και τα λοιπά. Μια χαρά. Πουλάμε το βιβλίο μου. Τέλος πάντων. Ορίστε, το λέει ο Γιάννης. Είπες οι Ιαπωνικές, ας πούμε. Όντως και εγώ το άκουσα. Πού είπες οι Ιαπωνικοί, είπες. Παιδιά, είπα ασιατικές εταιρείες. Όχι, οι Ιαπωνικοί, είπες. Είμαι βλαμμένος. Ναι, είσαι. Ωραία, αλλά αφού θες Κορεάτικη, σωστός. Μπράβο, γράφεις δύο. Τέλος. Υποκλίνομαι, μπήκες. Ναι, γιατί είναι άδικο για τους άλλους. Το επίθετό σου, εσύ, φίλε, έχεις μια σχέση με Βαθυλακό. Α, υπάρχει πολύ, παίζει εκεί αυτό. Ξαδέρφη της γυναίκας μου, αυτό είναι το επίθετο. Άντε, ρε. Ναι. Ναι. Εντάξει. Ναι, παίζει τίποτα εκεί, είσαι προς τα εκεί, εσύ τι. Ναι. Για να κερδίσεις, όχι τίποτα άλλο. Γιατί έχει μείνει και ο Μάριος, θα βγάλει ένα. Τώρα μπαίνεις κανονικά, έχεις γράψει και δύο. Εμάς μία μας αρκεί. Μία Κορεάτικη μας αρκεί. Να δώσουμε τρεις συμμετοχές τότε στο Γιάννη. Έχει γράψει μια Ιαπωνική και δύο Κορεάτικες. Μία. Συγκλήρωση από μία. Εγώ στρέχω και τις Ιαπωνικές. Άστα αυτά, όχι. Και τις Κινέζικες. Γιατί κάποιοι άλλοι προφανώς, ας πούμε η Ελένη, ο Νίκος, ο Κώστας, σκεφτήκαν οι άνθρωποι. Μάο Τσετούγκ. Δεν είναι έτσι, όχι. Τι? Να είσαι δίκαιος. Δίκαιος. Να σου αρέσει το δίκαιο. Το τι αριανό είμαι ότι δεν σου αρέσει το δίκαιο. Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Ο Διαμαντόπουλος στη μία είναι με φουλ μαύρο μαλλί και ναι, στην άλλη. Ναι, φίλε, το βάζεις δύο φωτογραφίες. Στη μία είναι μαύρο μαλλί που είναι πριν 10 χρόνια και η άλλη είναι τώρα. Και η άλλη είναι με το μαλλί σχεδόν άσπρο. Γεια σου, Ρεντίνο. Γεια σου, Ρεντίνο, με το ωραίο το μαλλί. Γεια σου, παλικάρι. Κάτσε να δω τώρα να παίξω εδώ πέρα. Να παίξω. Να δω την Αγγλία πόσο δίνει. Το μάτς απόψε είναι Premiership εναντίον Premiership. Από τους 22 που θα παραταχθούν, αν δεν κάνω λάθος, οι 19 παίζουν στην Premiership.
Πιο Αγγλία δεν γίνεται. Και ξέρει τόσο καλά ο ένας τον άλλον. Μα τόσο καλά. Εντάξει. Κάτσε να το δω. Οχ, λοιπόν, είπα αν ακούει ο μάνατζερ του Δημήτρη του Γιαννούλη να τον πάρει τώρα τον Πάο και να τον πάει στην National Mannschaft. Ακούει ο μάνατζερ του Γιάννη του Γιαννούλη. Θες να δούμε κάτι. Έτσι. Δεν με νοιάζει καθόλου. Του Γιάννη, να πω εδώ και σου. Του Δημήτρη. Έτσι. Yeah. Γιατί αναρωτιέμαι πόσους Γιώνας Έκτορ θέλει για πρωινό ο συμπαθής νεαρός πιερεύς Δημήτρης Γιαννούλης. Τόσο μα τόσο απλά. Και περιμένω να βγει στον αέρα ο Αμερικανός διαιτητής, ο Ηνωμενοπολίτης διαιτητής του εψεσινού Νότια Κορέα ΟΗΕ 2-0, Μαρκ Γκάιγκερ, ο 44χρονος καθηγητής φυσικής, και να μας πει πού τα βρήκε τα 6 τα λεπτά που έδωσε καθυστερήσεις. Και μετά κράτησε βέβαια άλλα 5. Σύνολο παίχτηκαν χθες 11 λεπτά. Ο αγώνας τελείωσε στο 101. Πληρώσαν εισιτήριο για 90 λεπτά και είδανε σύνολο 101. Ωραία. Συν τα 3 στο πρώτο ημίχρονο, 104. Μπράβο ρε Μαρκ Γκάιγκερ. Καλά κάναν και σε σφάξανε οι Γερμανοί το 2002 με το χέρι του Φρίγκς πάνω στη γραμμή. Κάτσε να δω εδώ η tip bet τι δίνει για το παιχνίδι. Φαβορεί η Αγγλία με το Βέλγιο. Πόσο τη δίνει? 2,55. Mm-hmm. Ωραίο όρμα. Δίνει την Αγγλία. Διπλό στο Βέλγιο. Το σπίτι το χ. 3,15 δίνει η νίκη του Βελγίου. Και Παναμά στην Νησία δίνει φαβορίτη την Νησία, φίλε. Αυτό είναι τραγικό, γιατί αυτό είναι και τους δύο αδιάφορους. Θα παίξουν την παλικαριά τους. Έχει απουσίες τιμωρημένους δύο βασικούς ο Παναμάς, νομίζω και ένα τραυματία. 4,35 αλλά... ο Άσος. 3,75 το Χ, 1,85 το διπλό της την Νησίας. Και στα άλλα παιχνίδια, σε Σενεγάλη Κολομβία, πολύ μεγάλο φαβορί η Κολομβία, με 1,80. Γιατί? Ποια, η Σενεγάλη? Η Κολομβία. Η Κολομβία, 4,55 η Σενεγάλη το Άσο και το Χ 3,65. Μια χαρά είναι η Σενεγάλη. Japan, Poland, ναι. Δίνει φαβορή την Πολωνία. Απαράδεκτο, απαράδεκτο. Καταρχάς η Πολωνία είναι αδιάφορη. Όχι απαράδεκτο. Άμα είναι απαράδεκτο, είναι καλό για τον αυτό που ναι, σχηματίζει. Ναι, ναι. Μπράβο στην Deep Bet που μας δίνει καλή απόδοση. Η Ιαπωνία καίγεται. Μην μπερδευτείτε κάποιοι. Η Ιαπωνία καίγεται. Αυτό τώρα προφανώς είναι η από... Πολωνία είναι παντελώς αδιάφορη. Η Τιμπέτ δεν είναι ελληνική απλά εταιρεία. Είναι πολύ θετικό για την Ιαπωνία. Αυτό διαμορφώνεται ναι. Ανάλογα με το τι παίζεται, φίλε. Ναι, εννοείται, ναι, εντάξει, okay. Για να κάνουμε ένα ντου οι Ιάπωνες να παίξουμε. Ναι. Και είναι πολύ θετικό για την Πολωνία. Για την Ιαπωνία, συγγνώμη. Ξεκινάει βασικός από την Πολωνία ο Λεβεντόφσκι. Ξεκινάει βασικός. Καλό για τους Ιάπωνες αυτό. 2,90 δίνει ο Άσος. 3,10 το Χ. 2,70 η νίκη της Πολωνίας. Θα κερδίσω, θα παίξω τέτοιο. Θα παίξω σήμερα. Θα παίξω. Μήνυμα. Η Ιαπωνία 2,90. Ναι. Θα παίξω. Σε Σενεγάλη Κολομβία και οι δύο αδιάφοροι. Ο ένας προκρίθηκε, ο άλλος δεν προκρίθηκε. Τι γίνεται. Πού, όχι, και εδώ πέρα καίγονται οι τρεις. Εκτός την Πολωνία, οι άλλοι καίγονται. Με Χ περνάνε και οι δύο. Εδώ σε Σενεγάλη Κολομβία. Ναι. Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Νομίζω πως ναι. Δεν είμαι σίγουρος. Θα τα δω το προηγούμενο, θα διάβαζα. Εντάξει. Χ σε Σενεγάλη Κολομβία. Ναι, αν κερδίσει η Ιαπωνία, περνάει η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία έχει 4. Α, ναι. Γι' αυτό είναι φαβορί The Colombia. Έχουμε μήνυμα από την πολύπαθη Χρύσανθε Δυτική Αττική. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Άρα η Σενεγάλη με Χ προκρίνεται. Η Σενεγάλη. Ναι. Χ. Ναι. Χ. Μπράβο. Χ Σενεγάλη Κολομβία. Άσο Ιαπωνία Πολωνία. Ό,τι σε βολεύει, ρε. Αγγλία Βέλγιο με Χ. Ποιος είναι από πάνω? Η Αγγλία. Η Αγγλία. Εκτός και αν φάει κάρτα στο Βέλγιο. Η Αγγλία. Αυτή τη στιγμή είναι σε όλα ίδιοι και είναι πάνω η Αγγλία γιατί έχει μία κίτρινη λιγότερη. Ωραία. Αν περάσει η Αγγλία πρώτη, με ποιον παίζει? Με τον δεύτερο από αυτούς. Ψάξε βέβαια. Α, δεν παίζει. Ναι, ωραία. Δεν παίζει. Χ. Καφενεία είναι. Χ. Αγγλία-Βέλγιο. Ναι. Σαφώς και προτιμώ. Παναμά στην Ισία δεν το ακουμπάω. Άρα έχω βγάλει μία απόδοση εδώ παίζοντας την Deep Bet. Περίμενε, φίλε. Με 5 ευρώ θα πάρω 158. Ναι. Λοιπόν. Μάριε, γιατί δεν λες για τον Καρδιτσιώτη Άσο που μάγεψε πάλι τα πλήθη με την τεχνική του στο τσάμικο και στο άρμεγμα βοηδών, ρωτάει ο Ρωμανίστα. Ρε φίλε, πες μου αν υπάρχει στον πλανήτη. Ρε, αν πας ρε παιδί μου σε ομάδα τοπική, σε χωριό, ο έξω δεξιά να μην έχει τριπλάρει ποτέ έναν αντίπαλο. Αυτός είναι ο Τόμας Μίλλερ, του οποίου δεν υπάρχει περίπτωση. Ο παππούς του ήταν Γερμανός αξιωματικός στην Καρδίτσα που πήγε με Καρδιτσιώτησα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Περίμενε, μην βιάζεσαι, περίμενε, αμέσως βιάζεσαι.
Δες τώρα, δεν είναι από το βαθύλακο, αλλά έχει στο τον μπάτσι. Πεφερό του από εκεί. Ναι. Δεν είναι ο Άσος 264, άλλος είναι. Ε, θα καταλάβεις εσύ. Το επίθετο κάτι μου λέει αυτό, ρε. Ναι. Είναι ένα... από εξωτικό ναι. βαθύλακο. Ναι. 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 Μπράβο, είδες. Θα σε βγάλω συγγενή εκεί πέρα, τέλος πάντων. Να αφιερώσουμε ναι. στο Σωτήρη Δασκαλάκη ναι. το μήνυμα του Γιώργου του Ιταλού. Ναι. Θα σε σκοτώσω όπου σε βρω. Όλα τα σκο με όμικρον, μου γράφει ο άλλος. Και τι να κάνω, πήγα και κρίθηκα μαζί με τα ωμέγα για να είμαι ασφαλής. Μπράβο ρε Σωτήρη, μπράβο. Ωραία συζήτηση, άνοιξαμε. Σε ωραία μέρη αναφερόμαστε. Λοιπόν, μπαίνουμε τελευταίο μισάωρο. Τι μισάωρο δηλαδή, τελευταίο τεταρτάκι είναι. Νομίζω ότι τα 15 αυτά λεπτά είναι αρκετά από τον χρόνο αυτού του κόσμου. Θα δείξω κι εγώ καθυστερήσεις 6 λεπτά, όπως ο Μαρκ Γκάιγκερ, χθες ο Αμερικανός ο διαιτητής, ο Ηνωμένο Πολίτης, ο διαιτητής, για τον διαγωνισμό μας. Δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου εισαγωγής από τα Opticon Express. Ένα θα καταπατζώσει ο κάθε νικητής. Απαντώντας το πολύ απλό κουιζάκι, θέλουμε το όνομα μίας έστω κορεάτικης εταιρείας. Από όποιον χώρο θέλεις. Ό,τι αντικείμενο επιχειρηματικό θέλεις στην εσεμιέρα μας. FM κενό, το ονοματεπώνυμό σου όμως, οπωσδήποτε. Δίπλα, όνομα εταιρείας, αποστολή στο 54526. Η χθεσινή εμφάνιση της Γερμανίας μου θύμισε όταν έπαιζα στην αναγέννηση Περιστερίου και είχαν ξεθοριάσει οι φανέλες στο πλήσιμο. Ρωμανίστα, Περιστέρι. Τρισάθλιες οι φανέλες και οι βασικές, οι πρώτες και οι χθεσινές. Και οι home και οι away. Τρισάθλιες. Η βασική, η άσπρη, θα μου άρεζε αν ήταν τελείως σκέτη. Τελείως σκέτη. Δείτε δηλαδή της Αγγλίας το μεγαλείο του minimal, η αποθέωση του minimal και στο shorts και στο τσάο σοτ και στη φανέλα. Χρήστο, όταν μπορέσεις να το βρεις αυτό, για να δώσουμε ένα ζευτό τραγουδάκι, πες μου όταν είσαι έτοιμος, για να βάλουμε ένα κουιζάκι έξτρα γυαλιά ηλίου. Πάμε στο φίλο καλημέρα, να είναι σύντομος περιεκτικός. Καλημέρα. Έλα μωρό. Καλημέρα Ζιζού, πάμε παλικάρι μου. Ο παδός του Απόλλωνα Πόντου. Θέλω τη βοήθειά σου. Ναι, πες μου. Την Αγγλία πήγα χθες να την παίξω, ότι θα βγει πρωταθλήτρια πάλι. Ναι. Και μου λένε δεν προδέχονται, πρέπει λέει από την αρχή. Αυτά κάτι live δεν ισχύουν. Δεν ξέρω. Τώρα αυτά βέβαια. Κοιμόσουνα. Εμείς είμαστε μπαγλαμάδες που πήγαμε 15 μέρες πριν το Μουντιάλιλι, να πούμε. Δεν μου λες. Ναι. Εγώ σου του έλεγα ότι θα παίξει, θα το πάρει 15-20 μέρες. Δύο άνθρωποι στην Ελλάδα που κρατάνε μικρόφωνο είπανε στον αέρα 20 μέρες πριν ότι η Γερμανία μπορεί και να αποκλειστεί από τους ομίλους. Ο Μάριος ο Ασλαμάς και ο Γιώργος ο Γεωργίου. Δύο άνθρωποι. Δίπλα μου ήταν ο Τσορμπατζόγλου και ο Τσαλτίδης και στον αέρα εκατομμύρια ακροατές. Ναι, δεν με ενδιαφέρει η Γερμανία. Ναι. Ούτε χάρηκα κιόλας, έτσι. Ναι. Όπως ακούω αυτούς τους βλάκες στα καφενεία και ξέρω τι και χάρη. Εντάξει, αποκλείστηκε. Τι να κάνω. Να σου πω κάτι. Εγώ τη Γερμανία την ήθελα κανένα ημιτελικό με την Αγγλία ή τελικό. Να τους αποκλείσει. Όχι, δεν ανάγκη. Σε πολλούς τους έχει στείλει η καλή της μοίρα. Άστο, καλά τους έστειλε. Έγινε Ζιζού, παλικάρι μου, να σε καλά. Να σε καλά. Καλημέρα, να σε καλά, να σε καλά. Έχω Χρήστο Κιώση εδώ πέρα, τον έχω βάλει να κάνει κάτι μαγικά, έγινε η αλλαγή, ο Σωτήρης αποχώρησε. Προσέξτε λίγο. Λοιπόν, Χρήστο, πάντο λίγο πίσω, 2-3. Εκεί, άστο, εκεί, Χρήστο, μείνε λίγο εκεί αν μπορείς. Εκεί, μπράβο ρε παλικάρι. Προσέξτε λιγάκι. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express, έξτρα. Τα δύο εκείνα δεν τα πειράζουμε. Μην γίνει παρεξήγηση, μην πει κανείς ασλαμά, μας κάνεις μαμουνιές. Μας στερεί στο ένα εμάς που στείλαμε τις κορεάτικες εταιρείες. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, έξτρα, στον πρώτο ή στην πρώτη που θα στείλει μήνυμα ποιο γερμανικό συγκρότημα είναι αυτό που εδώ πέρα τραγουδάει ένα παραδοσιακό ασιατικό τραγούδι. Στον πρώτο, έτσι, στον πρώτο, το ονοματεπώνυμό του. Τέτοιο άλλο δίνεις πάλι. Ναι, πάμε, πάμε. Το ξέρει και ο Τσαλτίδης. Ναι. Μην πεις στον αέρα, έτσι περιμένουμε, μην πεις τίποτα. Χρήστο, καλό! Μαρία. Σαν
δεν είναι η Φαραντούρη. Είναι λίγο ψηλή η φωνή του για Φαραντούρη. Άντρας είναι. Ναι. Η Iron Maiden. Scorpions. Έκλεισε ο διαγωνισμός. Διαβάζει τον νικητή ο Χρήστανθος ο Τσαλτίδης. Ήταν ο Scorpions. Ναι. Εγώ όπως καταλάβατε δεν είχα ιδέα. Και το είπα. Και το είπα κιόλας. Καλά που το έλεγε εκείνη τη στιγμή. Καταρχήν το είπα γιατί νόμιζα ότι οι Scorpions είναι Γερμανοί. Γερμανοί είναι, ρε. Klaus Meine. Τι λέγω, νόμιζα ότι ήταν Αμερικανοί. Γι' αυτό το είπα. Καταρχήν. Πρέπει να είναι ο μόνος Έλληνας που πιστεύει ότι οι Scorpions είναι Αμερικανοί. Δηλαδή, ειλικρινά ντρέπομαι. Όχι, δεν πιστεύω. Δεν έχω ιδέα τι είναι οι Scorpions. Καλά, οι Scorpions είναι Γερμανοί. Έχουν, έχουν παίξει σε κάθε ελληνικό χωριό. Με αυτό ακριβώς. Δηλαδή, έχουν παίξει στα Γιάννα, στην Πάτρα, στη Μυτιλίνη, σε κάτι. Στην Πελοπόννησο. Δεν ξέρω. Iron Maiden, Scorpions, Metallica. Πες στους άλλους. Α, στους άλλους. Motorhead. Ναι, σε όλα μαζί οι σου. Οι Motorhead δεν μοιάζουν Γερμανοί. Άγγλοι είναι. Λοιπόν, σε όλα μαζί σου. Scorpions, ρε φίλε, ότι είναι Γερμανοί. Πιστεύω η κόρη σου, η δεύτερη, το ξέρει. Όχι, δεν το λοιπόν, ξέρω. Ο Διογέννης Μασλάρης. Μάσλαρης, συγγνώμη, δεν ξέρω πώς είναι ο άνθρωπος. Καβατζόνη. Ναι, ο δεύτερος γράφει και το τραγούδι. Η Ελένη γράφει και το τραγούδι Hot and Slow. Ελένη, με τέτοιο μήνυμα θέλω να σε γνωρίσω. Κότσο Νοτσούκι, τι είναι το. Καυτό και αργό. Ο τίτλος του τραγουδιού. Κότσο Νοτσούκι. Κότσο Νοτσούκι. Είναι ιαπωνικό. Κότσο. Κότσο Νοτσούκι. Καλά, είναι κότσο. Ναι. Και το χαρακτηρίζει, το σχολιάζει καυτό και αργό. Αφιερωμένο σε σένα, Ελένη. Νικητής όμως είναι ο Διογέννης. Μήπως το Hot and Slow είναι η μετάφραση του Κότσο Νοτσούκι. Α, αυτό σημαίνει. Βλάξ. Πραγματικά είναι το βλάκα τώρα. Είσαι. Συγγνώμη, Ελένη, αυτό σημαίνει ή απλά το σχολιάζεις. Κότσο Νοτσούκι. Όλο τώρα πώς πω. Νομίζω ότι απλά η Ελένη το σχολιάζει. Το κομμάτι είναι καυτό και αργό. Κότσο Νοτσούκι. Από το Tokyo Tapes, live στο Tokyo 1972. 78. Άσχετε. Το 78 είναι. Το 72 δεν υπήρχαν Scorpions. Νομίζω σχηματίστηκαν το 73 νομίζω ή το 74 οι Scorpions. Όχι το 73. Ναι, 72. 72 σχηματίστηκαν, ναι. Το Tokyo Tapes, το οποίο το θεωρώ στα πιο κλασικά hard rock live album, είναι φανταστικό, εννοείται ότι το έχω. Είναι, βάλε σε Χρήστο, το Speed is Coming. Από το Tokyo Tapes. Speed is Coming. Ή γενικά να το βρεις σε στούντιο καλύτερα, εντάξει. Okay. Γίνεται χαμό, τεράστιο κομμάτι το Speed is Coming. Διογέννη, η Μαριλίζ θα στείλει το όνομά σου μαζί με τους δύο νικητές. Με τις κορεάτικες εταιρείες και μπορείτε να πάτε από σήμερα μετά τις 3 το μεσημέρι. 78. Ναι. Λοιπόν, μετάφραση από Κότσο Νοτσούκι. Ναι. Δεν πρέπει να είναι. Κότσο Νοτσούκι σημαίνει. Το 64 μου λέει σχηματιστεί καμιά άλλη. Λοιπόν. Τι! Τι λες, ρε φίλε. Πόσο ήταν ο. Στο Ανόβερο. Το 64 οι Scorpions. Δηλαδή πώς ήταν, ο Ρούντολφ Σένκερ ήταν 10 ετών. Το Κότσο Νοτσούκι. Ναι. Δεν σημαίνει. Το σημαίνει, περίμενε τώρα. Το Κότσο Νοτσούκι, ναι. Σημαίνει The Moon Over the Ruined Castle. Το φεγγάρι πάνω από το κατεστραμμένο, από τα συντρίμια του κάστρου. Ο Klaus Mine. Είναι αυτό εδώ. Ο τραγουδιστής. Από αυτό βγήκε το Klein Mine. Ο Klaus Mine. Από αυτόν βγήκε. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Το Klein Mine από αυτόν βγήκε. Τι. Θα έρθουν οργισμένοι οπαδοί των Scorpions. Και θα σε κατασπαράξω. Αν δεν ξέρω, όχι. Θα τους περάσω, κολλάρω τα μπουζούκια. Αλλά το λένε και κλαίνε. Klaus Mine. Ναι. Flowery Fist. Ελένη, για σένα. Spring high up in the castle. Cups were passed around with moonlight reflected on the surface of shake. The moonlight shined through the old pine branches. Where is that old moonlight now? Encampment in autumn was white, covered with frost. A number of geese, είναι αυτό, geese. Δεν ξέρω ρε φίλε, εσύ τα δεν βλέπεις. As they flew across the sky, the moonlight shined on the swords. Είναι η μετάφραση όλου του κομματιού. Where is that old moonlight now? Έχουμε στον αέρα Κροατή, προφανώς ο παδό των Scorpions. Εγώ διάβασα τα αγγλικά. Ναι. Διάβασα τα δίπλα εσύ. Κοροϊδεύει, ρε φίλε. Τι να δω, μόνο γεωμετρικά σχήματα βλέπω. Τι να διαβάσω.
Ναι, μόνο γεωμετρικά σχήματα βλέπω. Τι να, τι να διαβάσω. Good morning. Το 65 ο 17χρονο Σέγγερ λέει ο Ντάνκαν και με αποστομώνει. Είδε, το είπα. Άρα. Αποστόλη ήταν... από Αγγλία. Σέφαγε. Τι λέει. Το 64. Ναι, το 65 λέει ο Σέγγερ ήταν 17 ετών. Τι λες ρε, σοβαρά. Μίλησα μαζί του πριν 2 χρόνια εδώ, μπροστά στο ξενοδοχείο Αστόρια. Είχαν live ως Μίκαελ Σέγγερ Group. Τον βλέπω, του λέω Μίκαελ, και τον προσκυνάω, τον Μίκαελ Σέγγερ, ως UFO. Του λέω σε προσκυνώ, σε λατρεύω, έχω τα πάντα από UFO. Μου λέει το βράδυ θα έρθεις να πάρουμε κανένα φράγκο. Λέω δεν μπορώ, θα βγω ραντεβού με μια κοπέλα. Μου λέει δεν τρέπεσαι λίγο, με κρεμάς εμένα που είσαι μεγάλος για να βγεις ραντεβού με κοπέλα. Πάμε στον ακροατή, καλημέρα. Καλημέρα, Αποστόλης από Αγγλία. Αποστόλης από τη Μεγάλη Βρετανία, πρώτη φορά θα μιλήσει για μουσική. Το 64 στο ανώβερο 16χρονος Klaus Main. Το στο πρώτο του νομίζω ήταν το Lonesome Crow, αν θυμάμαι καλά. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Ναι, και τα τρία πρώτα είναι Evangelion, Tapes, πολύ ωραίο άλμπουμ. Ναι. Και το Tokyo Tapes όντως ήταν ένα πολύ ωραίο διπλό live. Ονειρικό live, Evangelion. Ναι, είναι όλα ένα και ένα και γίνεται κόλαση από κάτω. Ναι. Ναι. Και το Cotton Tsuki που λες είναι ίσως το καλύτερο τραγούδι από όλο το άλμπουμ. Το καλύτερο όμως. Είναι φανταστικό το Cotton Tsuki, ναι. Ναι, είναι ειδικά το σόλο που έχει κιθάρι, σαν να κλαίει ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτό ναι, το πράγμα. Ναι. Είναι σαν να κλαίει, δηλαδή να τριχιάζει. Μόνο το μπουζούκι μπορεί από να κλάψει. Από μέσα προς τα έξω. Ακούς κάτι, λείπει κάτι υποχρήσανθος. Μόνο το μπουζούκι μπορεί να κλάψει, όχι η κιθάρα, ποτέ. Ξεφτέλησε την κιθάρα την ειδική. Δεν έχω πρόβλημα με το μπουζούκι. Ακούω και λαϊκά, δεν έχω κανένα πρόβλημα, έτσι ξεκάθαρα. Ναι. Απλά πολλές φορές η ηλεκτρική κιθάρα έχει κάποιες χρειές που δίνουν με την πεταλιέρα, οι οποίες είναι ό,τι πραγματικά... υπάρχει με παρέμβαση της τεχνολογίας. Καλά, αυτό είναι ιδεολογικό, εντάξει, okay. Συγγνώμη Χρήστο, αυτό το κάνεις ποτάκι, σε παρακαλώ. Πάβει να είναι μουσική. Και να το παίζεις, δική μου εντολή, να παιχτεί, να παίζεται κάθε μέρα 10 φορές. Το μπουζούκι το θέλουμε χωρίς ενισχυτή και φυσικά δεν υπάρχει ως μουσικό όργανο η ηλεκτρική κιθάρα. Άμα είναι, βάλε ένα τέτοιο, βάλε ένα υπολογιστή να παίζει. Εσύ, ο Χιώτης ήταν ο πρώτος που έκανε το ηλεκτρικό μπουζούκι. Τι θα μου πεις τώρα, έχει πρόβλημα με το Χιώτη. Καλά, και ο Ασλαμάς ήταν ο πρώτος που κάμνησε ηλεκτρικό τσιγάρο. Καλά, και κοίταξε, στο μπουζούκι Αποστόλη, έχω γνωρίσει και εχθρούς του Χιώτη. Που εγώ τον λατρεύω, έτσι. Υπάρχουν και εχθροί του Χιώτη. Πολύ λίγοι, αλλά υπάρχουν. Δηλαδή, όταν ακούς το μπουζούκι πίσω, καταλαβαίνεις κατευθείαν ότι είναι ο Χιώτης. Βέβαια, εννοείται. Τον ύμνησε ο Τζίμι Χέντριξ. Κορυφή είναι ο Καραντίνης. Καραντίνης λέγεται. Ο μπαμπάς ο Καραντίνης, ναι. Ο ποιος? Καραντίνης. Είναι Θωμάς Καραντίνης. Δεν ξέρω. Όχι. Τον μπερδεύουμε τον Θωμά τον Κοροβίνη, τον συγγραφέα, λατρεμένο. Καλημέρα Θωμά, μας ακούει πολλά. Και να ξέρετε, σήμερα θα γελάσουμε πολύ στο Αγγλία-Βέλγιο. Θα είναι διαγωνισμός που θα πρωτοχάσει. Μπράβο! Αυτό τώρα μου βλέπαμε με τον Χρύσανθο και με τον Χρήστο Γκιώση. Ο πρώτος του Μπομίλου πέφτει στο παρακλάδι. Αυτό το έλεγα τώρα. Βραζιλίες, Βραζιλίες, Ουρουγουάες, Πορτογαλίες. Μπορεί και να μπουν 6 αυτογκολ σε αυτό. Ναι. Πάντως η παράδοση λέει ότι αυτός που διαλέγει αντίπαλο συνήθως αποκλείεται. Ναι. Έτσι ξεκάθαρα πράγματα. Εγώ έπαιξα χ την Αγγλία, χ την Κολομβία και να κερδίσει η Ιαπωνία. Χ την Αγγλία. Χρήσανθε, πάρα πολύ καλή μεταγραφή ότι κινεί, φίλε. Πολύ καλή μεταγραφή. Σε σημείο που απορώ πως τον πήρατε. Πάρα πολύ καλή δώσαμε μεταγραφή. Δώσαμε 390 χιλιάρια για 2 χρόνια. Έχει ο πρόεδρος και δίνει. Όχι, ο Άρης που έχασε τον πλατέλα για οικονομικούς. Δηλαδή, είναι μεταγραφή που θα μπορούσε να την κάνει για παράδειγμα και ο Πάοξ στην πληρωματική. Η ΑΕΚ πριν ένα μήνα έλεγε 6 πνιβόβα με την κοινή. Έτσι έγραφε η ώρα για σπορ. Με πολύ ενδιαφέρον παρακολουθώ να δω τι Ισπανούς θα φέρετε. Έτσι και εμείς. Έχει γούστο το πράγμα. Και εμείς. Θα δούμε. Έγινε. Καλημέρα Αποστόλη, καλημέρα. Σήμερα γράφτηκε ιστορία. Σε σχέση με τον Πλατέλα πάντως, πραγματικά είναι πολύ καλή κίνηση. Ναι ρε, όχι. Είναι καλή γιατί ο Ντιγκινί μπορεί να παίξει πολλούς ρόλους. Στα ίσα, εγώ το κράζω. Λίγο το τάμπλετ. Πάρ το τάμπλετ. Ανέβα λίγο μόνο, Χρήστατε. Γιατί θες. Να δω λίγο να ετοιμάζουμε τη σειρά για την κλήρωση, μην καθυστερήσουμε. Μπράβο, σε παραδέχομαι. Δέχομαι. Ωραίος, καλά είσαι εκεί. Είσαι η πρώτη εκπομπή σε μηνύματα με διαφορά. Εννοείται. Πρέπει να το πιστωθούμε και αυτό. Προθέσει, πρέπει η διεύθυνση λίγο να μας δώσει ένα 5% ένα τα μηνύματα. Ένα μπόνους. Καλά, το ουρλιάζω αυτό εδώ και χρόνια.
Το ουρλιάζω αυτό εδώ και χρόνια. Καταρχήν, αν εσύ αρχίσει και παίρνει και λεφτά από τα μηνύματα, ναι, θα κάνει 400 εδώ πέρα. Δηλαδή, θα κάνει τίποτα άλλο. Θα ασχολείσαι μόνο με τα μηνύματα. Μόνο θέματα τέτοια, ναι, κανονικά. Ναι, ναι. Νομίζω ότι αξίζει να διαβαστεί για μία ακόμη φορά το μήνυμα του Παναγιώτη Παπαδόπουλα για τον Γκάρι Λίνεκερ, να τα ακούσει και ο Χρήστος, ο Κιώσης. Έχουμε μήνυμα λοιπόν. Μετά από αυτό που είπε ο Χρύσανθος, ο Τζεφ Μπεκ έκανε τις κιθάρες του τραπεζάκια για το πρωινό του καφέ. Τι άλλο θα ακούσουμε, οδηγάμε κιόλας. Γιώτη Βεντούρη, είσαι τεράστιος. Μετά από αυτό που είπε ο Χρύσανθος, ο Τζεφ Μπεκ έκανε τις κιθάρες του τραπεζάκια για το πρωινό του καφέ. Τι άλλο θα ακούσουμε και οδηγάμε κιόλας. Τραπεζάκια να τις κάνει, γιατί η κιθάρα είναι μία, η κλασική. Εσύ πες, όχι. Η μία μου κόρη μαθαίνει, ξέρεις. Δεν το ήξερα. Η μεγάλη, η μικρή. Παραδέχομαι. Η μικρή, μπράβο, παραδέχομαι. Το πω εδώ, παραδέχομαι. Είναι παραδέχομαι. Τώρα πόσο, τρίτο χρόνο, κάνει και κλασική κιθάρα. Παραδέχομαι. Μπράβο, υποκλίνομαι. Χρήστο, άκου το μήνα του Παπαδόπουλα χθες το βράδυ. Το ποδόσφαιρο παίζεται 11 εναντίον 11 και στο τέλος κερδίζουν 11 λεπτά περισσότερο χρόνο οι Γερμανοί. Άντερελα Λίνεκερ, όσο σε αγαπούσα μικρός, τόσο μου γυρνάς τα άντερα πλέον. Άντευγες και μίλα, πραγματικά τεράστιο μήνυμα, μεγάλη αλήθεια, από Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Δεν έχουμε να κλείσουμε με τι, ρε Χρήστο. Με το χαλί μας, καλά πάμε, καλά πάμε, μωρέ, καλά πάμε. Είπα ότι, να το ακούσει και όσοι, αφιέρωσα την εψεσινή μεγάλη νίκη της Νότιας Κορέας επί του ΟΗΕ στο ΕΞΕ, το ελληνικό τάγμα που πολέμησε στην Κορέα το 1950 στο πλευρό των Αμερικανών. Το τάγμα το οποίο αναπτύχθηκε στην δυτική Σεούλ, στο ύψομα 338 και αργότερα στον άξονα Σεούλ Ουζουμπούμπου. Δεν νομίζω να έχουμε κάποιους έστω και μισό απόγονο από εκείνους τους άντρες οι οποίοι εψέ να υποστήριζαν τους Γερμανούς. Πάντως θέλω να το σχολιάσουμε το Μάριο, το έχω ξεχάσει χθες. Γιατί ο Μάριος είναι αυτός ο οποίος πραγματικά θα μεταφέρει, γιατί ξέρει, για να ακούσουν και οι φίλοι του Άρη, το τι πρέπει πολλές φορές να διαβάζουν και πώς πρέπει να τρελαίνονται ή όχι για τα μεταγραφικά σενάρια. Ναι. Πριν από τρεις μέρες, τέσσερις, φυσικά όχι στο Λαμπαουτάρης, δεν ξέρω πώς ακριβώς ένας καλός συνάδελφος, δεν έχω και θέμα να το πω, στο Sport 24, ναι, έγραψε ότι προτάθηκε και εξετάζεται από τον Άρη. Ναι. Ο Άσος της Everton. Όχι, όχι. Αυτό ήταν άλλο. Να. Ο Τζακ Ρόντγουελ. Συγγνώμη. Γι' αυτό λέω, ήθελα να μας ο πρώην της Everton. Εθνική Αγγλία, ναι, Σάτερλαντ. Σάτερλαντ. Προτάθηκε. Γράψανε. Και εξετάζεται. Που λένε μου παικτούρα. Προτάθηκε και εξετάζει το παίκτη, ο οποίος αμείβονταν στην Αγγλία με 73.000 λίρες τη βδομάδα. Προτάθηκε και εξετάζεται από τον Θόδωρο Καρυπίδη. Αυτός ο οποίος έπαιρνε 73.000 λίρες τη βδομάδα. Και όμως γράφτηκε για τον Άρη. Και θα στο βρω κιόλας. Λοιπόν, αν το φέρεις αυτόν, θα είμαι όλη μέρα στο ίσιο. Για να δεις μετά. Ναι, θέλω να σου πω. Το θέμα δεν είναι να γράφουμε ό,τι να είναι. Και να τρελαίνε το Αριανός. Το έγραψε Θεσσαλονικιός δημοσιογράφος. Αυτόν, ο Σαββίδης που πετάει τα 5 εκατομμύρια για δεξιά και αριστερά, δεν μπορεί να τον φέρει. Δεν μπορεί να το φέρει φυσικά. Κανείς δεν μπορεί να αφηθεί Άγγλος εδώ, ρε παιδιά. Πες εδώ, πες τους είπες νικητές. Ναι, όχι, τώρα τους λέω. Τώρα τους λέω. Λοιπόν, να καλημερίσουμε φυσικά το Βασίλειο των Μπέργκερ στην Καλαμαριά, το ιστορικό και θρυλικό Μπέργκλερ με το μότο Come and Get It, 100% φρέσκος, μοσχαρίσιος κιμάς, ονειρικά μπέργκερ, περίπου 12-13 διαφορετικά μπέργκερ, στην Μεταμορφώσεως 5, δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη, στην καρδιά της Καλαμαριάς και ντιλιβεριά σε ολάκερη την περιοχή από το Μπέργκλερ, στο τηλέφωνο 2314 007 722. Που λένε μου, παικτούρα το λάτρευα, έμεινε λίγο στάσιμος. Πεκταράς. Ο μόνος τρόπος να το χτυπήσουμε πραγματικά. Δεν ξέρω πώς ακριβώς έχει γίνει αυτό. Μακάρι, να σου πω κάτι, μακάρι να μην ξέρουμε κάτι. Η Manchester City προσέφερε 15 εκατομμύρια στην Everton. Και έπαιξε, λέει, στη Manchester City. Ναι, ναι, City, ναι. Έτσι, 15 ναι, εκατομμύρια. Και τον ναι, πούλησε ναι, στη Sutherland 12 εκατομμύρια 600. Και αυτόν... δηλαδή, ρε παιδιά, ναι, ναι. Δηλαδή, και αυτός μπορεί να έρθει 33 χρονών, γιατί έχει βρει μια γκόμενα στην Ελλάδα. Ναι.
Και έχει και λάμα στο πόδι, ας πούμε, ίσως. Κάτι σαν τον Γκάρι Όβερ. Ναι, αν λοιπόν δεν έχει κανένα τέτοιο θέμα που το ξέρουν στην Αγγλία, ναι, ότι είναι με ένα πόδι πλέον. Ναι. Πώς να έρθουν αυτοί οι παίκτες, παιδιά, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, όχι στον Άρη. 12.600. Παιδιά, 73.000 λίρες τη βδομάδα, δηλαδή. Να δω λίγο το όνομα του ήρωα που το έγραψε. 27.28. Και βγάλαμε. Είναι αυτός. Όχι. Όχι. Συγγένεια. Είναι καλός συνάδελφος. Συγγένεια. Όχι, το παιδί είναι σοβαρός. Κάτω, παιδί, δεν ξέρω τι είναι το θέμα. Μα εμένα με συγγενεί που το έγραψε, μπράβο. Απλά. Καλά που δεν το είδα, θα γινόμουν Αριανός. Ευτυχώς δεν το είδα. Είναι από τα λίγα πράγματα τα οποία δεν γίναν copy-paste. Δηλαδή, το διάβασε ο άλλος και σου λέει. Ναι, άστο. Ναι. Δηλαδή, ούτε κλικ να μην πάρω, θα με βρίζουνε. Ναι. Τώρα, πώς γράφτηκε αυτό το πράγμα. Πώς θα έρθει, παιδιά, από... Μακάρι! Είσαι κάνει... Εγώ λέω μακάρι να έρθει! Χρήστο, τον το θυμάσαι? Είναι από τους Άγγλους που κάνανε κουτί την Ελλάδα σε εκείνο τον ημιτελικό, ναι. 73.000 τη βδομάδα. Τον τραβούσαν 30 Έλληνες, τον βαρούσαν, τον κλωτσούσαν. 73.000 ναι, λίρες τη βδομάδα. Άρα, άμα είναι 4 εβδομάδες, 4, 7, 28. Με πιο λίγα. 300.000 το μήνα. Ρε, τη φανέλα του Άρη θα βάλει, με πιο λίγα έρχομαι. 300 το μήνα επί 9 είναι το συμβόλαιο. Με λίγα λόγια, αυτή είναι μια μεταγραφή. Κότζο. Νοτσούκι. Με 3 εκατομμύρια. Hot and slow. Με 3 εκατομμύρια δηλαδή να παίρνει. Ωραία. Απολύθηκε ο Σύνης Μιχαήλος από 9 μέρες στη Sporting. Και πήρε 2 εκατομμύρια αποζημίωση. Ναι, τα πιο εύκολα 2 εκατομμύρια, φίλε. Που 9 δεν... μέρες 2 εκατομμύρια. Ναι. Δεν υπάρχει. Ωραία. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, άντε κλείσει. Λοιπόν, δίνουμε τους νικητές. Είπαμε στο στιγμιαίο quiz με τους Scorpions, νικητής ο Διογέννης Μάσλαρης. Νίκησε την Ελένη κατά 28 δευτερόλεπτα. Τώρα, τα δύο αυτά, έτσι, ωραία. Λίγη αγωνία, τρεις εταιρείες που μας στηρίζουν θα προσφέρουν τους δύο νικητές για τα γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Την κλήρωση την προσφέρουν τρεις εταιρείες. Διαμαντής Catering. Η οποία Διαμαντής Catering αναλαμβάνει από ένα πάρτι 20 ατόμων μέχρι ένα παγκόσμιο συνέδριο έως και 3.000 άτομα. Με επαγγελματίες σεφ να δημιουργούν το μενού που επιθυμείτε και να προσφέρουν επίσης τραπεζοκαθίσματα, θέρμανση αν χρειαστεί, ηχητική κάλυψη και φωτισμό. Διαμαντής Catering, 18ο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αγίου Αθανασίου. Τηλέφωνο 23 10 530 525. Injection Service. Ρύθμιση, έλεγχος και επισκευή του βενζινοκινητήρα σου στην Injection Service. Εξοικονόμησε καύσιμο και χρήματα με τον καθαρισμό του συστήματος φεκασμού του αυτοκινήτου σου. Injection Service στην κάτω Τούμπα, Απόλλωνος 18, στον κήπο του Καλού και στο ίντερνετι στο injectionservice.gr. Ο Γιάννης, ο You Will Never Go Alone, ο παδός του ΠΑΟΚ και της Liverpool, στέλνει ένα ακόμη θεϊκό μήνυμα που έχει να κάνει με την Αγγλία και θα το πάω στον Δημήτρο Καλπακίδη, στο συμμαθητή μου, στη Μητροπόλεως, τα πραγματικά καταπληκτικά πανέμορφα έργα τέχνης κοσμήματα, λέει το εξής για να το κάνει κρεμαστό. Μάριε, τρομερός ιονός το ότι μας αδειάσαν αυτή τη γωνιά. Αυτή, έτσι, καταλάβατε όλοι ποιος εννοεί. Άντε λιοντάρια μου, πάμε γερά. Come on England, come on England, come on England. CFD Carpets Κολοκυθάς. Καθαρισμός σχαλιών, στρωμάτων, παπλωμάτων και σαλονιών με υποαλλεργικά οικολογικά απορρυπαντικά. CFD Carpets Κολοκυθάς. Συνέπεια και αξιοπιστία. Κάλεσε τώρα στο 2310-762-164 και κλείσε ραντεβού. Λοιπόν, δίνω τώρα τους δύο νικητές με το ζευγάρι, για τα ζευγάρια γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express, με την κλήρωση με τις κορεάτικες εταιρείες. Σήμερα ήταν η τιμητική της Νότιας της Κορέας. Ένας άθλος στο μετερίζει της ειρήνης και της δημοκρατίας. Νικητές είναι η Νίκος Καράμπελας, που έγραψε Νταεγού, έτσι, Νίκος Καράμπελας, τελειώνει σε 2.37 και...
Ελένη Καραγκούδη τελειώνει σε 0-21 που έγραψε Hyundai. Ελένη Καραγκούδη τελειώνει σε 0-21, έγραψε Hyundai. Και το, να τονίσω κάτι εδώ. Πρέπει να έχουν στείλει σωστή απάντηση 5 Ελένες σήμερα. 5 Ελένες στείλανε σωστή απάντηση. Νικήτρια είναι η Ελένη Καραγκούδη, νικητής είναι ο Νίκος ο Καράμπελας. Μαζί με τον Διογέννη τον Μάσλαρη ή Μασλαρλή, ζητώ συγγνώμη αδερφέ για τον τονισμό του επιθέτου σου. Η Μαριλίζ σε 10 λεπτά από τώρα 1/4 θα στείλει τα ονόματα στα Opticon Express. Μετά τις 3 το μεσημέρι μπορείτε να πάτε. Οι χαμένοι, όλοι οι χαμένοι μπορείτε να πάτε να δώσετε το ονοματεπώνυμό σας και να πάρετε μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από τα Opticon Express. Λοιπόν, από εμάς την Τρόικα, από τον Σωτήρη Δασκαλάκη και από τον Χρήστο Κιώση που ήταν μαζί μας στο τελευταίο τέταρτο της εκπομπής I'm England till I die, I'm England till I die, I'm England till I die, England till I die, come on England, come on England, come on England, Engelund, 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 Engelund.